ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά και το αφιερώνεις στο Λουτσέσκου, να ξέρεις, λάθος τραγούδι, εντελώς λάθος τραγούδι διάλεξες για αρχή. Τι έγινε τελικά με τον Λουτσέσκο? Ένα παιδάκι μου, μέχρι το 27 εδώ θα είναι. Τι ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά? Πότε? Ακριβώς έτσι, Χρήστο. Εσένα, έλα, ρε, Σιάννα, τώρα πρωί-πρωί. Εσένα και τα δικά σου, φύγε, μην έρθεις ξανά. Ο Λουτσέσκου πρέπει να φύγει, ο Ρουμάνος να εγκαταλείψει και όλα τα υπόλοιπα που είπες δεν έπιασαν. Τε, παιδί. Δηλαδή, μια φορά να κάνουμε μια ευχή, ρε, Σιάννα, να σβήσουμε ένα κεράκι, τέλος πάντων, να πετάξουμε ένα δίφραγκο σε ένα πηγάδι και να μην πραγματοποιηθεί. Είναι δυνατόν? Δεν ξέρω, πήγε στη Ρώμη να πετάξει εκεί και δεν πειράζει. Στην Φοντάνα τη Τρέβη, βεβαίως. Έκανα... Τώρα, μα πετάζει εσύ τα ταξίδια στραπή. Τα δίφραγκα και τα ευρώ εδώ στι δικέ μα τι γούρνε. Περιμένει να πετύχει η ευχή σου. Άστο τώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε και εδώ μερικά μέρη που μπορεί να πάρει να πετάξει τέτοιο. Δεν ξέρω, έτσι το λέω. Φαντάζομαι θα έχουμε. Εδώ σου λέω, σε σχέση με τη Φοντάνα, είναι γούρνα. Γι' αυτό δεν έπιασε η ευχή μέχρι το 27 εδώ, οπότε και το τραγούδι είναι λίγο άστοχο. Δηλαδή, υπέγραψε. Κάτι θα έπρεπε να βρεις. Θα υπογράψει σήμερα το μεσημέρι. Εντάξει, προλαβαίνουμε. Κάτι θα έπρεπε να βρεις που να λέει για πάντα μαζί, ας πούμε. Προλαβαίνουμε, προλαβαίνουμε. Σε αυτό τα νηφόρη, σε αυτή τη ζωή, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο τραγούδι. Ναι, για πάντα μαζί, σε τούτο. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, θα το χαλάσουμε αυτή τη μεσημερία. Sorry δηλαδή που σε στεναχωρώ πρωί-πρωί, αλλά δεν πρόκειται. Κάνε όνειρα τρελά. Βρε, θα τον διώξουμε, δεν γλιτώνει. Να ξέρεις, ο τελευταίος που έλεγε ότι πρέπει να φύγει, ναι, και τα λοιπά, ναι, τώρα δεν το λέει πια. Δεν το λέει, και τι λέει? Όχι. Αλλαξοπίστησε. Μην μου πεις. Βουντού τον κάνατε ή τον κάνατε, Άννα μου? Δεν μπορώ να σου πω τι λέει, γιατί δεν μου το επιτρέπει η ώρα και η στιγμή. Κοίτα να δεις τώρα, Παρασκευούλα ήρθε η Άννα να μας χαλάσει τη διάθεση, ρε παιδί μου. Μια καλημέρα όμως μου επιτρέπει η ώρα και η στιγμή να πω. Να πεις. Οπότε έτσι θα το ξεκινήσω. Με ακόμα καλύτερη διάθεση από όσοι περίμενα να έχω και με μία σκέψη ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ίσως να είναι το καλύτερο από όλα. Δεν θέλω ίσως. Θέλω να υποσχεθείς ότι θα είναι το καλύτερο από όλα, Άννα μου. Κάνε εκεί πέρα τα βουντού σου, τα κονέ σου. Μίλησε, δεν ξέρω και εγώ με ποιο θα μιλήσεις. Και φέρε μας έναν ωραίο ήλιο για το Σαββατοκύριακο. Να κάνουμε μια βολτούλα, να φύγουμε δηλαδή έτσι από αυτή την πόλη, από το τσιμέντο. Να πάμε να δούμε κι εμείς λίγο πρασινάδα, να ανοίξει το ματάκι μας, βρε κορίτσι μου. Αμάν. Πρώτα απ' όλα, εσύ όποτε λες ότι θα φύγεις, κάτι γίνεται και με ματιάζετε εσείς να συστέτε. Δεν το κάνεις πραγματικά. Εσείς θέτε όλοι σας. Εγώ όταν μιλούσα ότι πρόκειτο να είναι το καλύτερο Σαββατοκύριακο, δεν εννοούσα για τον καιρό. Εννοούσα ποδοσφαιρικά. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αν θέλεις όντως να ισχύσει αυτό που είπες προηγουμένως, τότε θα πρέπει το βουντού να έχει να κάνει με την ΑΕΚ. Τι να πω. Κάποιος να αρρωστήσει σήμερα, κάποιος να σπάσει το ποδάρι του, κάποιος. Τέλος πάντων, να μην έρθει εν πλήρη συνθέση, να μην κατορθώσει να σταθεί απέναντι στον ΠΑΟΚ έτσι όπως πρέπει. Και η διαφορά των 2 πόντων να γίνει 5. Πίστεψέ με, αν ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που πρέπει, δεν θα αντισταθεί κανείς ό,τι και να κάνει. Δεν το Χρήστο και ναι. Ξεκίνησα ήδη την διαδικασία ξυλώματος, να ξέρεις. Θα χρησιμοποιήσω κάθε μέσο, όλα μου τα γούρια, για να μην πέσουν οι υπογραφές σήμερα. Θα σας δείξω εγώ τώρα. Κοίτα λίγο από την άλλη. Α, έρχεσαι. Για δες, έρχομαι. Ναι, σε τηλέφωνο. Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Καλημέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε 10 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε στο Λίμπερο. Στην πρωινή αναφορά, στη δική σας αγαπημένη πρωινή αναφορά, ο Χρήστος Κιώσης και η Ανορφανίδου είναι μαζί σας. Παρασκευή σήμερα, ένατη μέρα του Φεβρουαρίου, και αυτό το διωράκι θα είναι λίγο διαφορετικά από την προηγούμενη εβδομάδα, από αυτή που περάσαμε δηλαδή. Θα έχουμε πιο πολύ μουσική και λιγότερα λόγια, γιατί η Παρασκευή είναι αφιερωμένη στην ελληνική μουσική και σήμερα δεν έχουμε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα, δηλαδή όπως κάναμε τις προηγούμενες φορές σε κάποια δεκαετία. Έχουμε απλά το μυαλό του Χρήστου Κιώση που ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Και βρέχει, Άννα μου, βρέχει πολύ τελευταία. Καλημέρα και από μένα, καλημέρα στην Άννα, καλημέρα σε όλους σας.
Έχουμε αρχίσει και μαζευόμαστε, βλέπω, εδώ στην συντροφιά μας. Ετοιμαστείτε για μια όμορφη Παρασκευή και η Άννα και εγώ θα φροντίσουμε να συμβεί αυτό. Να υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο με χαμόγελο, με καλή διάθεση. Να περάσουμε όμορφα, να πανηγυρίσουμε κάποιες νίκες σε όλα τα αθλήματα. Αν και στο μπάσκετ ένας από εμάς θα πανηγυρίσει, Άννα. Έχουμε ντέρμπι σαρωνικιώτικο, νομίζω. Εσύ έλεγες, αγάπη μου, ότι θα κερδίσω, οπότε... Εσύ είπας. Για τον μπάσκετ λέω, παίζουμε μεταξύ μας. Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Και εγώ για τον μπάσκετ μιλάω. Προηγουμένως που είπα ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, είπες σίγουρα θα τα καταφέρει. Οπότε. Εντάξει, εννοούσα το ποδόσφαιρο, αλλά τέλος πάντων. Α, εννοούσα το ποδόσφαιρο. Βιάστηκα, αλλά θα άνοσα. Βέβαια θα αλλάξω. Στον μπάσκετ δεν θέλω να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Καλά. Μήπως έχει χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Η φωνή την έβαλε τελικά ο Ιβάνος Σαββίδης, ανταποκρίθηκε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ρασβάν με λένε, όχι Χάρη, είπε στο συγκεκριμένο τραγούδι. Και όχι απλά γυρίζει, επιστρέφει για τα καλά. Μέχρι 1927 και υπογραφές σήμερα, να έτσι και να κάνουμε ένα προθύστερο. 1927, όχι. 2027. Τώρα, 1927 θα σας κάνω εγώ μια βόλτα λίγο αργότερα, όταν πάμε στο σαν σήμερα. Ναι, σήμερα το μεσημέρι, μέχρι το 2027 θα υπογράψει και μάλιστα η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ λέει ότι δεν θα κάνει κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο ούτε δήλωση ο Ρασβάν Λουτσέσκου πριν την υπογραφή του συμβολαίου του, γιατί προέχει το κρίσιμο παιχνίδι με την ΑΕΚ, οπότε μετά το παιχνίδι θα μπορέσουμε να πούμε ό,τι θέλετε. Τα δεδομένα, τα οικονομικά δεν έχουν γίνει γνωστά, αλλά και το Βασίλη Σαμπράκο, ακούγοντας εχθές εδώ στο Λίμπερο και διαβάζοντας τέλος πάντων το σχόλιο του, και μου κάνει ιδιαίτερο, έτσι, μου προκάλεσε μάλλον το ενδιαφέρον, ναι, ότι δεν θα περίμενε με τους ίδιους οικονομικούς όρους και με τα χρήματα που παίρνει τώρα, δεν είναι λίγα. Όχι, έτσι, καθόλου λίγα. Θα ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αλλά δεν θα περίμενε να συνεχίσει με τα ίδια χρήματα. Πρώτον, γιατί είναι απολύτως επιτυχημένος. Mm-hmm. Δεύτερον, γιατί θα μπορούσε να χαρακτηριστεί άνετα ο πιο επιτυχημένος. Και τρίτον, γιατί αυτά που έχει κατορθώσει ο Λουτσέσκου, κυρίως στο κομμάτι της Ευρώπης, νομίζω είναι αξιοπρόσεκτα. Επίσης, μία ακόμα σημείωση, Χρήστο, θα είναι πια ο μακροβιότερος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Όπω το κατάφερε και αυτό, ε. Δεν του το είχα να σου πει. Όλα τα κατάφερε. Έμεινε και τίποτα που να μην καταφέρει. Έμεινε. Λίγο η Ευρώπη. Τι έμεινε, λίγο να πάρει, να πάρει έναν ευρωπαϊκό τίτλο, φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι. Ακούω τις προάλλες λοιπόν έναν τύπο. Ναι. Ο οποίος κιόλας βγαίνει και λέει: εγώ είμαι φανατικός οπαδός του ΠΑΟΚ και τα λέω έτσι έξω από τα δόντια και τα λοιπά, και το μοναδικό που θα είναι θετικό φέτος, άκου τι είπε ο άνθρωπος, για πες, και μόνο τότε θα θεωρηθεί επιτυχημένη χρονιά, είναι αν ο ΠΑΟΚ πάρει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έλα ρε φίλε, ποιος το είπε αυτό? Ευρωπαϊκό τίτλο, ευρωπαϊκό κύπελο, τι έλεγε εκεί. Ναι, ναι. Λέω μέσα μου τώρα σε άλλη παράλληλο ζωή. Έχει ξεφύγει εσύ. Έχουμε ξεφύγει. Ναι, λέει, γιατί σιγά τώρα άμα πάρει το πρωτάθλημα, τι έγινε, το ξαναπήρε. Άκου τι είπε, παιδάκι μου, άνθρωπος. Έλα, και το έλεγε σοβαρά. Και σαν να μην έφτανε που το έλεγε σοβαρά, τον επικροτούσε και από δίπλα και συνεπικουρούσε και ο λεγόμενος παραγωγός. Και του έλεγε: ναι, μπράβο, έτσι έχεις δίκιο σε αυτά που λες. Γιατί βέβαια λέει: άμα πάρεις το πρωτάθλημα, οι άλλοι έχουν πάρει 45-47. Τι έγινε άμα πάρεις εσύ ένα παραπάνω? Ενώ αν πάρεις τον ευρωπαϊκό τίτλο, θα έχεις να τους το τρίβεις τη μούρη και θα λες ότι εγώ έχω κάνει κάτι που δεν έχετε κάνει εσείς. Μόνο τότε θα είναι επιτυχημένη η χρονιά. Έλα, ρε, εσύ τώρα. Υπόθηκε αυτό το πράγμα. Πίστευτο. Χριστό, θυμάσαι τι έλεγε ο Λαζόπουλος? Παράλογο. Μια χαρά επιτυχημένο είναι ο Ρασβάν. Και στους 8 να σε ξαναφτάσει, πάλι μεγάλη επιτυχία θα είναι. Ακόμα μεγαλύτερη θα φτάσει στους 4 και ούτω καθεξής. Κανείς δεν είπε να μην προχωρήσει η ομάδα. Αλλά όχι ότι θα είναι αποτυχία άμα δεν το σηκώσει κιόλας. Εντάξει, μην τραλαθούμε, παιδιά. Ηρεμία λιγάκι, ηρεμία.
Λοιπόν, αυτό που περιμέναμε έγινε. Ήταν θέμα χρόνου να ανακοινωθεί και η επέκταση του συμβολέου του Λουτσέσκου, αλίμονο. Σαφώς ο πιο πετυχημένος προπονητής του ΠΑΟΚ και δικαίως ανανεώθηκε το συμβόλαιό του. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Όποιος θέλει τη βλέπει, όποιος θέλει δεν τη βλέπει. Άσχετα αν θα το φάμε. Άλλο αυτό, Άννα μου. Καλά. Μέχρι να το φας, να θυμίσω εδώ εγώ στον κόσμο ότι για πρωινό δεν θέλουμε να φάτε Λουτσέσκου, μπουγάτσες, τυρόπιτες ή τι άλλο τέλος πάντων τρώτε από αυτά τα περίεργα. Θέλουμε απλά να μας στείλετε μια καλημέρα. Και μέχρι να τακτοποιηθώ εδώ με τον Χρήστο, η καλημέρα παρακαλώ να έρχεται στο Facebook, στην επίσημη σελίδα μας, την πρωινή αναφορά. Σήμερα θυμίζω ότι επειδή ακριβώς είναι Παρασκευή, μπορείτε να στέλνετε τις αφιερώσεις σας, να ζητάτε τραγουδάκια, επιθυμίες, καρδούλες, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, εν όψη και ΑΕΚ, εν όψη και Αγίου Βαλεντίνου, δηλαδή όλα αυτά τα αγαπησιάρικα, μπορούμε να τα μετατρέψουμε και σε τραγούδι, αν θέλετε. Θα το κάνουμε, δηλαδή, ό,τι προλάβουμε μέχρι τις 8 ακριβώς, να ξέρετε, θα το μεταδώσουμε και your wish is my command που έλεγε το Τζίνι, ό,τι ζητήσετε εσείς, ο Χρήστος το κάνει. Εδώ είμαι εγώ, μασάτε τίποτα. Είδες ότι δεν βάζω τον εαυτό μέσα, έτσι. Με τα κουμπιά και τα αποκούμπια εσύ. Στους διαδρόμους του μυαλού μου τώρα σε αναζητώ. Με μεγάλο ποτό δεν τη βρίσκω την άκρη πουθενά και πες μου τι να κάνω. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά εδώ τη συντροφιά μας που έχουν ήδη στείλει τα μηνυματάκια τους. Πολλοί από αυτούς έχουν ξεκινήσει ήδη την δουλειά τους. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Οι υπόλοιποι περισσότεροι από εσάς υποθέτω έτσι ετοιμάζεστε, σηκώνεστε, πίνετε κάποια γουλιά από το καφεδάκι που έχετε ετοιμάσει. Νερό στο πρόσωπο οπωσδήποτε, ποτηράκι νερό με λεμόνι προαιρετικά, αλλά πιστέψτε μας βοηθεί. Και μετά από αυτά που μας είπε χθες η Σοφία, και τσάι με λεμόνι. Και τσάι με λεμόνι και μέλι. Στο μπαλκόνι. Καλό κουράγιο σε όση βάρδιά τους ολοκληρώνεται σε λίγο. Και βέβαια καλή ξεκούραση σε όσοι ήδη έχουν φτάσει σπίτι από την εργασία τους που τους είχε μακριά από το κρεβατάκι τους όλη τη νύχτα. Μοιάζει νύχτα μακριά σου να είναι ερεθιστική. Ωραία, Άννα, τι βλέπω πίσω σου. Πολύ ξύλο ρε φίλε. Στα φοιτητές. Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο εκεί στην Αθήνα. Ανεβοκατεβαίνουν κάτι σημαίες. Θέλεις από νωρίς τώρα να με τσιτώσεις. Εγώ είπα λίγο να το περάσω στον ντούκο όλο αυτό. Να μην μιλήσω για το πανευρωπαϊκό ψήφισμα. Να μην μιλήσω για όλα όσα γίνονται, μιας και έχει τεθεί στη δημόσια διαβούλευση και μέχρι 18 Φεβρουαρίου θα παραμείνει στη δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ίδρυση των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Και επειδή ακριβώς δεν θέλω να με τσιτώσεις τώρα, ωραία, 19 λεπτά μετά τις 6, θα σου πω τον καιρό παίρνοντας μια ανάσα. Καλημέρα μου στην Τάνια, η οποία κάτι έγινε και ξύπνησε πολύ νωρίς και μας ακούει. Και λέω το ελπίζω κάτι καλό. Ναι, και λέω το κάτι έγινε γιατί συνήθως μετά τις 7 ξυπνάει αυτό το πλάσμα το υπέροχο. Τάνια μου, σου αγαπώ πολύ. Καλημέρα. Να είσαι καλά και καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Παρασκευή σήμερα 9 Φεβρουαρίου, Ανατολή Ηλίου στις 7.30 ακριβώς. Και Δύση του Ηλίου στις 6 παρα 5 ακριβώς. Έχεις παρατηρήσει βέβαια ότι μεγαλώνει η μέρα. Έτσι πολύ χαρακτηριστικά το τελευταίο διάστημα. Θυμάμαι ότι πήγαινα στο μάθημα, δηλαδή έτσι το είχα συνδυάσει, πήγαινα στο μάθημα τις Παρασκευές, ναι, και στις, τι να σου πω τώρα, μέχρι τις 6.30 ήταν πίσω σκοτάδι. Τώρα είναι λίγο καλύτερα. Όχι, δεν είναι απλά λίγο καλύτερα, είναι πολύ καλύτερα. Χρήστο, μη μου το χαλάς. Σήμερα η μέρα προμηνύεται υπέροχη. Αυτό το ρο να μην το ξαναπώ έτσι, παιδί μου, ακούγεται στα αυτιά κάπως περίεργα. Έλα, Άννα.
Προμηνύεται υπέροχη ημέρα. Ξυπνήσαμε με 8 βαθμούς Κελσίου και λίγα σύννεφα. Αραιή σύννεφια θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. 2 μποφόρ και 3 μποφόρ αντίστοιχα νότιου ανέμου όμως. Οπότε είναι ζεστό το αεράκι που θα μας χτυπάει. Ωραία. Που θα μας φυσάει, που θα μας χαϊδεύει. Έτσι, μπράβο. Μέχρι 16 βαθμούς το ανώτερο της θερμοκρασίας το μεσημεράκι και το βράδυ επίσης σε διψήφιο. 11 βαθμού Κελσίου και 84% σχετική υγρασία. Οφείλω όμως να σου πω τι θα γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κάτι που το ήθελες πάρα πολύ, Χρήστο, για να δεις αν θα φύγεις καμιά βόλτα, αν θα πας με ωραίο καιρό την εκδρομούλα σου. 17 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο, 17 βαθμούς Κελσίου και την Κυριακή. Αλλά την Κυριακή θα έχουμε συννεφιασμένο ουρανό. Μπερακέτη, δεν με πειράζει. Μια χαρά είναι. Ωραία, ναι, μου φέρες Άννα. Thank you very much. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που άνοιξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Λίμπερο 107,4 το ραδιόφωνο που ακούτε. Πρωινή αναφορά, ο τίτλος της εκπομπής, Άννα Ορφανίδου, Χρήστος Κιώσης στα μικρόφωνα. Μέχρι και τις 8 μαζί, ελληνικότατα σήμερα. Τη νύχτα είχα μάρτυρα και τ' άστρα των φιλιών σου που έλεγες άλλη δεν θα πει. Στο κάστρο των ματιών σου κι όσο μου φεύγεις μακριά, τόσο η φλόγα σου με καίει και με σβήνει. Σαν τη θάλασσα στα βράχια με ρίχνει. Και φεύγεις μακριά, μοίρα μου έγινες. Λοιπόν, σήμερα θα πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στον Νικηφόρο. Νικηφόρος, τι ωραίο όνομα. Τι ωραίο όνομα, ναι, ναι. Πολύ μου αρέσει. Στον Νικηφόρο και στο Παγκράτιο επίσης. Όχι δηλαδή το εκεί, η πάλι δεν είναι το Παγκράτιο, δεν ναι, είναι. Ναι, ήταν μια είναι πολεμική τεχνική. Όχι στην πάλι, στον άνθρωπο που λέγεται Παγκράτιο, γιορτάζει σήμερα. Και το Παγκράτιο. Και αντιστοίχως γιορτάζουν και η Νικηφόρα και η Παγκρατεία. Νικηφόρα, τώρα έχεις ακούσει ποτέ αυτό το όνομα? Γιατί έχεις ακούσει Παγκρατεία, μωρέ και εσύ. Ούτε Νικηφόρα ούτε Παγκρατεία έχω ακούσει. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, είπαμε. Είπαμε, παιδιά, να τα κάνουμε όλα ίδια, είμαστε όλοι ίσοι και τα λοιπά, αλλά Νικηφόρος ναι, Νικηφόρα όχι. Όχι, μη σε λένε Νικηφόρα, σε παρακαλώ. Και να σε φωνάζουνε Φόρα. Φόρα, έλα Φόρα. Πω, τι θα ακούσει καημένη στο σχολείο. Θυμάσαι την Τζαπανίδου, πρόεδρε, έλα με Φόρα. Ναι, ναι, έλα με Φόρα. Τι να κάνει αυτή η ψυχή τώρα? Η Τζαπανίδου. Μια χαρά θα είναι, δεν έχει ανάγκη νομίζω. Ποιος θα σηκώνεται από το άγριο χάραμα? Ποιος από τους δύο σου λέω, η Τσαπανίδου ή ο πρόεδρος? Ο πρόεδρος είναι εντάξει, είναι οκ. Okay, τώρα πάμε εντάξει. Ο πρόεδρος είναι μια χαρά. Κάνει όμως και τις επαφές του. Βλέπεις, διαβάζουμε το προηγούμενο διάστημα. Κάτι συναντήσεις λέει με Τεμπονέρα, κάτι αυτά. Έχουμε εξελίξεις, έχουμε να δουν τα μάτια μας. Αλλά θα αργήσουμε, φαντάζομαι. Κοίταξε, Χρήστο, εχθές παρακολούθησα μια συνέντευξη του Σταμάτη Κρακουνάκη, την οποία παραχώρησε στο Contra Channel και στην κυρία Γιάμαλη, την οποία εκτιμώ πολύ, και της είπε μία κουβέντα, έτσι όπως ξέρει να τα λέει ο Σταμάτης. Αχ, θέλεις όταν γυρίσουμε από το διάλειμμα να μπούμε με Σταμάτη Κραουνάκη? Ναι, έχεις κάποιο ιδιαίτερο? Ναι, φαγούδι. Θέλω τα κόκκινα γυαλιά. Τα κόκκινα γυαλιά, βεβαίως, αλίμονο. Θα περίμενες να σου πω το φύλαμε, γιατί εσύ έχεις ερωτική διάθεση, αλλά σου την έφερα. Ό,τι θέλει, δεν πειράζει. Λοιπόν, και είπε, κάνω μία πρόταση εδώ τώρα. Ξέρεις, κοίταξε την κάμερα με εκείνο το βλέμμα που έχει το περίεργο. Έκανε και τη φωνή του που από τα τσιγάρα έχει γίνει πιο βαριά από ό,τι ήταν πριν. Και λέει, όλη η αριστερά θα πρέπει τώρα να ενωθεί. Του λέει, για μου, πώς θα γίνει αυτό? Ο μεγάλος πατερούλης, και κοιτάζει έτσι και λέει, βλέπε κουτσούμπας, να τους φωνάξει όλους. Οπα. Και τότε να δεις για πότε πέφτει το 41%. Και τελείωσε εκεί. Μπράβο, τον Κραουνάκη, δεν το είχα. Λοιπόν, επειδή μίλησες για επαφές του Τσίπρα, για Τεμπονέρα, για Νέα Αριστερά, επίσης για επαφές με στελέχη του Πασόκ, για κάποιες μυστικές συναντήσεις και άλλα τέτοια τεινά, ίσως, λέω ίσως, η πρόταση του κυρίου Κραουνάκη να άλλαζε το τοπίο μια και καλή. Μάλιστα. Και να ξανάρθεις ή
Είμαι μονάχος. Αχ, τι ωραία τα λέει ο Γιαννάκης. Τα λέει ο Γιαννάκης, τα λέει μια χαρά τα λέει. Ειδικά εκεί τα παλιά του, τα πρώτα του ήταν πίστευτα. Λυπήσουμε, λυπήσουμε γιατί το λάθος σου που έφυγε το μεγάλο. Έλα Άννα, δεν τραγουδάμε τώρα εδώ, σε παρακαλώ. Για πάμε λίγο σοβαρά. Σήμερα 9 Φεβρουαρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας και μακάρι να γινόταν κάποιο θαύμα να μιλούσαμε καλά την ελληνική γλώσσα. Πόσο πολύ θα το ήθελα. Κάνουμε πάντως φιλότιμες προσπάθειες, οφείλω να ομολογήσω. Άσε μας μαργύριστο. Με τα ανεκδοτά σου πρωινιάτικα. Κάνουμε λέει φιλότιμες προσπάθειες. Ξέρουμε 100 λέξεις, αυτές κλωθογυρίζουμε συνέχεια. Και μια γλώσσα. Ναι, να τις λέμε όμορφα, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Και μια γλώσσα η οποία είναι η πιο πλούσια του κόσμου. Άντε μαζί με τα κινέζικα, σου λέω εγώ. Και αυτή η αρκετά πλούσια γλώσσα είναι. Την έχουμε πετσοκόψει, την έχουμε περιορίσει, την έχουμε αλλοιώσει, τη γράφουμε με αγγλικούς, λατινικούς χαρακτήρες, ό,τι να είναι παιδάκι μου, ό,τι να είναι. Και να ξανάρθω. Δεν θέλω να λέω το σαν σήμερα, θέλω να ακούω το Μπάριο. Έλα, έλα. Ας το για αργότερα, Σιάννα. Ας να ακούσουμε λίγο το Μπάριο. Λίγο έμεινα ακόμα. Είσαι παιδί κι εγώ, κι εγώ φοβάμαι μην το μέσεις. Λυπήσουμε. Λυπήσουμε, λυπήσουμε γιατί το λάθος σου που έφυγες μεγάλο. Εσένα έχω μόνο στη ζωή και τίποτα άλλο. Λυπήσουμε. Λυπήσουμε, λυπήσουμε γιατί το λάθος σου που έφυγες μεγάλο. Εσένα έχω μόνο στη ζωή και τίποτα άλλο. Λυπήσουμε. Μια χαρά τα λέει ο άνθρωπος. Μόνο μια χαρά τα λέει. Αλλά πού είναι μωρέ τέτοιοι άντρες που να σε κοιτάνε μέσα στα μάτια και να λιώνουν. Υπάρχουν, ναι. Δεν ξέρω, Άννα μου. Εκτός από σένα, εκτός από σένα. Καλά, εννοείται ότι οι παρόντες εξαιρούνται πάντα, έτσι δεν το συζητάω. Γι' αυτό και δεν παρεξηγούμε. Εννοείται. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις για τους άντρες. Θα υπερασπιστώ εκεί που πρέπει. Θα στυλώσω τα πόδια. Στα υπόλοιπα θα σκύψω τα ταπεινά το κεφάλι και θα πω ναι, Άννα μου, έχεις δίκιο. Ω συνήθω. 1824 σαν σήμερα και άκου να δεις τώρα τι έκανε η Ελλάδα ρε παιδί μου. Απίστευτο πράγμα Χρήστο. Πήρε δάνειο. Τι λες μου. Ναι καλέ. Έλα, ρε. Η Ελλάδα πήρε. Το 1824 σαν σήμερα υπεγράφει στο Λονδίνο συμφωνητικό ανάμεσα σε Άγγλους κεφαλαίουχους και σε εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης για δάνειο ύψους 800.000 λιρών. Από τότε ξεκινήσαμε εμείς τα καζάντια μας. Ναι, νομίζω αυτό από την αρχή φάνηκε ότι δεν θα πάει κάπως, γιατί από τα 800 νομίζω τα μισά ίσως και λιγότερα έφτασαν στην Ελλάδα. Προκράτησαν τους τόκους οι φίλοι μας οι κεφαλαιοκράτες. Α, και κάτι ακόμα. Σε αυτή τη συνέντευξη του Σταμάτη Κραουνάκη που σας προτρέπω να τη δείτε στο YouTube υπάρχει. Αχα, ναι. Είπε κάτι για το οποίο αν υπήρχε εισαγγελέας εδώ κανονικός ρε παιδί μου, που φαντάζομαι υπάρχει, θα ξεκινούσε έτσι αυτοβούλος έρευνα ξανά. Αλλά θα μου πεις τώρα περασμένα μεγαλεία και οδηγώντας τα ανακλές. Είπε λοιπόν ότι ήμουνα μπροστά, γιατί τους είχα όλους αυτούς κολλητούς εκεί, φίλους γνωστούς. Ωραία. Σε όλες τις μεγάλες συμβάσεις επί Πασόκ, που τα πράγματα δινόντουσαν 50-50. Δηλαδή θα κάναμε μια σύμβαση για ένα δρόμο, ας πούμε, που μένεις εκεί στους Αμπελόκηπους. Ναι. 50-50 φίλε με τη μίζα. Έλα, και ρε, η Γιάμαλη είχε μείνει έτσι, ξέρεις. Του λέει, τι λες. Όλες οι συμβάσεις, λέει, στο Πασόκ έτσι δινόντουσαν. Πού τα ξέρει, μισά εγώ με τη μίζα, μισά εσύ. Να τον καλέσει τότε. Να πιούρα ένα καφεδάκι, ρε παιδί μου, ένα λάτε. Ναι, ναι. Εκεί πέρα. Πολύ θα τον καλέσει. Στην Ευελπίδων, εκεί δεν τους καλάνε συνήθως. Άννα μου, από ό,τι θυμάμαι από τις ειδήσεις. Φώναξε τον να περάσει μια βόλτα. Εγώ νομίζω σε καλούν αν χρωστάς τίποτα 50-60 ευρώ.
Για τα παραπάνω. Σιγά να σε καλέσουν εκεί, στα αρπάζουν. Να βάζω το χέρι στη τσέπη και στα παίρνουμε τη μία. Θυμάσαι εκείνο εκεί, το έχουμε μεταδώσει ξανά, μην το ξανακάνουμε. Θυμάσαι εκείνο εκεί το απόσπασμα, το από μια ταινία που δεν θυμάμαι ποια ταινία είναι, βέβαια, και έλεγε ότι βεβαίως, βεβαίως, αν χρωστάς 1000 δραχμές. Α, ναι, ναι, κατάλαβα. Είναι, ναι. Λοιπόν, αυτό ταιριάζει λουκούμι εδώ για την, για την περίπτωση. Πολύ γρήγορα πρέπει τώρα να τα πω τα υπόλοιπα. 1008, γιατί πήγε 6,5 με την, με την πολυλογία μου. Ας ολοκληρώσουμε λοιπόν. 1895, σαν σήμερα, ένας γυμναστής, ο Αμερικανός William Morgan, παρουσίασε ένα νέο παιχνίδι και τους πρότεινε να ξεκινήσουν να το παίζουν τους κανόνες που αυτός έχει θέσει, και ήταν το βόλεϊ. Το βόλεϊ σαν σήμερα, μάλιστα, mm-hmm. Ωραία. Θα σας πω ότι σαν σήμερα το 1909 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της εβδομαδιαίας εφημερίδας Ρίζοσπάστης. Με διευθυντή το Γιώργο Φιλάρετο τότε. Η παλαιότερη εφημερίδα στην Ελλάδα πρέπει να είναι λογικά τώρα, έτσι. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποια εφημερίδα που να βγαίνει, να έχει βγει νωρίτερα. Και παραμένει έτσι, ναι, ναι. Παραμένει και λίγο με, τις, με τα παλιά της τα θέματα. Δηλαδή, για να χρησιμοποιήσω μία ατάκα του Τζίμι, δεν πειράζει, λέει, διάβασε το και το Ριζοσπάστη πριν 5 χρόνια. Τα ίδια λέει, δεν αλλάζει. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σόλωμος, το 1857. Νέος έφυγε πολύ, για τα δικά μας τα δεδομένα, εντάξει. Εντάξει, για τα δικά μας, ναι, 60 τόσο χρονών, αλλά για τότε μπορεί να ήταν και πολύ που οι άνθρωποι πεθαίνανε στα 40 τους. Και με το να σας θυμίσω ότι το 1981, σαν σήμερα, έφυγε πίσω από τη ζωή ο Bill Haley, ο οποίος είπε το Rock Around the Clock. Το δικό μας το clock εδώ, το ρολόι, λέει 6:32. Μήπως πρέπει πολύ σύντομα να πάμε έτσι να ακούσουμε τι ωραία. Ίσα να λείψουμε μερικά δευτερόλεπτά μου και να επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε έτσι την πρωινή αναφορά. Έτσι με κόκκινα γυαλιά ξυπνήσαμε κι εμείς σήμερα και βλέπουμε τον ήλιο με άλλα μάτια. Ελπίζω και εσείς το ίδιο. Καλώς ήρθατε στην πρωινή αναφορά. Εδώ μέχρι τις 8 θα πάμε παρεούλα. Έχουμε δηλαδή μια μισή ολόκληρη ώρα ακόμα στη διάθεσή μας. Και να ξέρετε, θα την εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Χρήστος Κιώσης και η Άννα Ορφανίδου είναι μαζί σας και ελπίζω μαζί να είσαστε και όλοι εσείς που βρίσκεστε εκεί έξω, είτε στείλετε το μήνυμά σας είτε όχι, τουλάχιστον να περάσετε καλά. Σας παράλληλα και εγώ να περνά κόκκινα γυαλιά. Το σκέφτηκα πολύ πριν από καμιά εβδομάδα, αλλά τελικά δεν το έκανα το βήμα να τα πάρω, Άννα μου. Πήρα άλλο χρώμα. Φοβήθηκες, μη σε πουνά. Όχι, όχι, να πω την αλήθεια, δεν βρήκα κάτι που να με έκανε εμένα λίγο το κλικ, έτσι, όταν τα φόρεσα, κατάλαβες. Αλλά επειδή ψάχνα γυαλιά και να μακριά, δηλαδή άμα πηγαίνω κάποια στιγμή τώρα σε κάποιο θέατρο ή σε κάνα κινηματογράφο, να τα βλέπω ακόμα καλύτερα τα πράγματα, δεν έχω κάτι το ιδιαίτερο σήμερα. Ναι, όμως δεν είχες κάνει εκείνο το λέιζερ στα μάτια σου και τα ναι, αλλά πάλι έμεινε λίγο, μην νομίζεις, το 100% δεν φεύγει και για τα πολύ μακριά, ρε παιδί μου, ξέρεις, ήθελα να πάρω ένα ζευγάρι. Ήθελες κόκκινα γυαλιά και εσύ. Και ήθελα, επειδή δεν τα φοράω, ξέρεις. Ναι, εντάξει. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, οπότε τουλάχιστον να ξεχωρίζω. Δηλαδή καθόμαστε τέλος πάντων, βγάζω και το κόκκινο γυαλί μου. Λοιπόν, μήπως θα βάλει κόκκινα γυαλιά αύριο στις 5.30 ο διαιτητής στο μάτς του Ολυμπιακού με τον Όφη? Αποκλείεται. Α, εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στο υπογράφω. το μάζεψε το θέμα. Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε με μια γρήγορη αναφορά στην αγωνιστική. 22η μέρα από τις 26 συνολικά για το πρωτάθλημα, εκτός των play-off φυσικά. Αύριο στις 5.30 Ολυμπιακός Όφη, στις 7 πας Γιάννενα Άρης, και εδώ θα κάνω μια μικρή στάση, πώς το ναι. βλέπεις? Πώς να το πω το παιχνίδι, νομίζω ότι ο Άρης, αν θέλει να λέγεται Άρης, πρέπει να κερδίσει τα Γιάννενα φέτος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο αποτέλεσμα.
Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι πάντως, γιατί είναι το τελευταίο πραγματικά χαρτί των Ιωαννίνων στην προσπάθεια για παραμονή στην κατηγορία. Αν χαθεί και αυτό το παιχνίδι, με άλλες 4 αγωνιστικές να απομένουν, δεν γλιτώνουν τον φούντο απευθείας τα Γιάννενα. Οπότε έχουν και τις μεταγραφές που θα κάνουν ντεμπούτο 4-5 παίκτες σε αυτό το παιχνίδι. Αν τους βγουν καλοί, μπορούν να κάνουν κάτι όμορφο. Ο Άρης θα πάει με κάποιες αλλαγές εκεί πέρα, λογικό είναι. Ακολουθεί την Τρίτη ο κρίσιμος ημιτελικός, έστω και με τον Πανετολικό. Οπότε, να, κάποιοι παίκτες θα ξεκουραστούν. Ελπίζω οι υπόλοιποι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Μένα με έχει απογοητεύσει η ομάδα, το ξαναείπα πολλές φορές και δεν θα το λέω. Το τελευταίο διάστημα δεν παρουσιάζει μια καλή εικόνα. Έχει και έλλειμμα έτσι, φυσικής κατάστασης. Τι να πω, δεν την έχω εμπιστοσύνη, να σου πω την αλήθεια. Πιστεύεις δηλαδή το διπλό ΙΜΠΑ? Κοίταξε, σίγουρα νομίζω ότι είναι. Όχι το... αν το θέλεις. Όχι, δεν το θέλω, το πιστεύω, γι' αυτό το είπα κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Μπορούν. Ότι το θέλεις, φυσικά και το θέλεις. Τι. Μπορούν, ότι μπορούν, ότι μπορούν, μπορούν. Το θέμα είναι, σου είπα, να το αποδείξουν κιόλας. Μάλιστα, θα δίνει λοιπόν. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι πάντως. Σε άλλες, ναι. Υπό άλλες συνθήκες δεν θα το συζητούσα καν. Θα έλεγα ό,τι και να γίνει, θα φύγουν με την ίδια από τα Γιάννενα. Αλλά τώρα έχω και μια μικρή αφιβολία, δεν ξέρω. Δεν ξέρω το... στο χ, τώρα τι να πούμε, κάτι πρέπει να δώσεις, Χριστοκιώση. Θα δώσω το διπλό, εντάξει. Α, θα δώσεις το διπλό, ναι, τελικά. Ναι. Με μπέρδεψες τελείως. Πανετολικός Ατρόμητος, μισή ώρα αργότερα, δηλαδή στις 7:30, και έτσι ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του Σαββάτου. Ενώ την Κυριακή Κηφισιά Βόλος θα ξεκινήσει στις 4 το μεσημέρι αυτό το μάτς. Μία ώρα αργότερα Πανσεραϊκός Παναθηναϊκός. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Εδώ πιστεύω ότι θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Ναι, ναι. Γιατί εντάξει, καλά, ο Παναθηναϊκός τώρα είναι αυτός που είναι, αλλά ξέρω εγώ, νομίζω, ρε Χρήστο, ο Πανσεραϊκός μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Δηλαδή, το χ εδώ δεν θα μπορούσε να είναι ένα καλό αποτέλεσμα για τον Είναι Παύλο. Ένα πιθανό αποτέλεσμα και όχι μονάχα καλό, είναι πιθανό. Ο Πανσεραϊκός δεν είναι αμελητέα έτσι, ποσότητα. Έχει δείξει ότι παίζει σοβαρό ποδόσφαιρο, τα χτυπάει τα παιχνίδια, οπότε δεν νομίζω ότι θα παίζει εύκολα, στην έδρα του τουλάχιστον. Όπως έλεγε ο Κωνσταντάρας σε μια ταινία, «Α, δεν κατάλαβες, θα το πολεμήσω, θα πέσω μέχρι ενός». Έλεγε ο ένας Κωνσταντάρας, και εδώ μπορεί να πέσουνε περισσότεροι από ένας. Λοιπόν, την Κυριακή στις 7:30 ένα παιχνίδι που επίσης εγώ θεωρώ σημαντικό και ενδιαφέρον, Λαμία Αστέρας Τρίπολης. Και το λέω αυτό γιατί και οι δύο ομάδες έχουν δώσει δείγματα της δυναμικής τους. Ναι. Εδώ να σου πω την αλήθεια, σε άλλες συνθήκες μπορεί να σου έλεγα για την Τρίπολη, αλλά τώρα θα είμαι με τη Λαμία έτσι όπως είναι τα πράγματα και έτσι όπως ήταν και την προηγούμενη φορά. Κοίταξε να δεις, είναι κρίσιμο παιχνίδι για τους δύο. Δεν ξέρω. Πολύ χι βλέπω εδώ. Δεν τρελαίνουμε κιόλας, έτσι ναι, όμως ναι. Το βλέπω. Τώρα, πολύ χι βλέπω εδώ, πολύ χι. Τώρα είτε κερδίσει η Λαμία είτε δεν κερδίσει, δεν πολύ καίγομαι. Αυτό βλέπω, βλέπω να κερδίζει, αλλά εκεί που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και καίγομαι και τσουρουφλίζομαι δηλαδή. Τι θες να κερδίσει ο ΠΑΟΚ δηλαδή, αυτό θα μας πεις. Είναι για το τι θα γίνει στις 8 το βράδυ, όταν ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ και σε ένα παιχνίδι που θα αποδείξει. Όχι ότι θα γίνει και κάτι συγκλονιστικό, αλλά εννοώ ενόψη play-off, αλλά αν ο ΠΑΟΚ, όπως όλοι θέλουμε, επικρατήσει και μεγαλώσει, ανοίξει την ψαλίδα, νομίζω θα αποδείξει ότι μπορεί να κατορθώσει αυτό που κανείς στην αρχή της χρονιάς τουλάχιστον δεν πίστευε ότι μπορεί. Δηλαδή να καθίσει έτσι πιο άνετα στην πρώτη θέση. Νομίζω ότι μπορεί να το κατορθώσει αύριο, Χρήστο. Την Κυριακή. Ναι, γιατί όχι, εσύ. Κατάλαβα. Και σε καλή κατάσταση είναι και παιχταράδες έχει μέσα. Και τον κόσμο θα έχει στο πλευρό του. Συγγνώμη, από την Τρίτη είναι ο κόσμος. Λάθος, ναι. Ένα δικό μου. Το γιατί όχι, που λες, ναι, γιατί όχι, γιατί και η ΑΕΚ δεν είναι η ομάδα της πολυκατοικίας μου. Η ΑΕΚ από το Νοέμβριο. Όχι από το Νοέμβριο, ψέματα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο ακόμα, σου έλεγα ότι την ΑΕΚ βλέπω να κερδίζει το πρωτάθλημα. Και επειδή ακριβώς έχει όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία και πέρσι την οδήγησαν
στην κατάκτηση, και επειδή είναι μια ομάδα που καθόλου αμεληταία ποσότητα δεν είναι και καθόλου δεν πρέπει να την υποτιμάς, εκτός του ότι θα είναι συγκλονιστικά δύσκολο αυτό το παιχνίδι, έχω την αίσθηση ότι δεν θα κατορθώσει ο ΠΑΟΚ αυτά που κατόρθωνε πολύ εύκολα τις προηγούμενες φορές, δηλαδή κάτι τεσσάρες, κάτι πεντάρες. Δεν θα μας χαλάσει όμως άμα γίνει, ε. Εγώ δεν βλέπω να γίνεται πάντως. Δεν πειράζει. Ο ΠΑΟΚ γι' αυτό θα παίξει πάντως, να ξέρεις. Δεν θα αλλάξει τρόπο παιχνιδιού. Ο τρόπος που θα αντιμετωπίσει τα παιχνίδια είναι γνωστός και πάρα πολύ αποτελεσματικός μέχρι στιγμής. Θα δούμε, θα δούμε. Καλό παιχνίδι να γίνει, πήγε να μην έχουμε παρατράγουδα εξαγωνιστικά. Πήγε και ο Διερήνια μέσα στην, στη συνάρτηση. Θα τον έχει στη διάθεσή του ο Ρασβάν Λουτσέσκου, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν εκτός, ξέρεις. Mm-hmm. Τέλος πάντων, δεν λέω μεγάλα λόγια, γιατί και δαγκώνομαι όπως βλέπεις, γιατί είναι ένα, θα είναι μάλλον ένα δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει, είναι και από αυτά πάλι... που τα καλύπτεις με τριπλή παραλλαγή, κακά τα ψέματα. Δεν έχεις άδικο. Α, καλά. Θα δώσω αυτό το πολύ, αυτή την πολύ, το πολύ ωραίο προγνωστικό. Τριπλή παραλλαγή. Όχι ρε παιδί μου, με τον Άσο θα πάω, αλλά δεν θα είναι εύκολος Άσος. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα έτσι και στους φίλους μας, στην παρέα μας που έχει ήδη ξεκινήσει τα μηνύματα εδώ και πολλή ώρα. Να καλημερίσουμε το φίλο τον Θόδωρο. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Καταρχήν να πω καλή επιτυχία στην Παοκάρα μας την Κυριακή. Και αν μπορεί να ακουστεί το puzzle στον αέρα, λέει η ραδιοφωνική εκτέλεση. Τι είναι αυτό, θα ήμουν υπόχρεος, κατάλαβες κάτι, Άννα? Να έχετε ένα καλό πουσουκού, μας λέει ο Θόδωρος. Υποθέτω ότι είναι τραγούδι, βέβαια. Παζλ στον αέρα. Εντάξει. Εσύ τα ξέρεις αυτά. Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Ό,τι και να είναι, θα το βρούμε. Καλημέρα στο φίλο τον Ελισέο. Και έχει ενδιαφέρον αυτό που μας γράφει, γιατί είναι από το πρωί στους δρόμους. Καλημέρα, καλημέρα, λέει. Καλημέρα. Σήμερα πηγαίνω για Καρδίτσα, λέει. Έχει περάσει ένας χρόνος και ακόμα οι δρόμοι είναι κλειστοί. Από Λάρισα για Τρίκαλα είναι απαράδεκτοι. Ένας χρόνος πέρασε από τις καταστροφές και ακόμα δεν έχουν κάνει τίποτα. Φαντάζεσαι εδώ ο φίλος μας ο επαγγελματίας τι θα αντιμετωπίζει αυτή την ώρα. Καλό κουράγιο ρε φίλε και προσοχή πάντα. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο Ανά και Χρήστο. Ένα σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Για τραγούδι θέλω Παπακοσταντίνου Σταυρός του Νότου. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Βεβαίως Βασίλη, θα ακούσουμε Σταυρό του Νότου από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου πολύ πολύ σύντομα. Πάμε να δούμε τώρα τα υπόλοιπα φιλαράκια μας εδώ που μας έστειλαν μηνύματα. Καταρχάς στον φίλο τον Αντώνη από το Μόναχο, να πάμε. Καλημέρα από το Κιανόλευκο Μόναχο. Το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της χρονιάς έρχεται. Αναμετρώνται οι ομάδες που παίζουν το καλύτερο ποδόσφαιρο, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Και όσο για τον Λουτσέσκου, όσο ο ΠΑΟΚ προοδεύει, δεν αλλάζεις προπονητή. Είναι η άποψη του φίλου μας του Αντώνη. Καλημέρα και στην Σοφία. Καλημέρα αγαπημένη μου Χρήστο και Άννα. Καλό σου κου και νίκη στην Παοκάρα μας. Και στα δύο λέει και στον μπάσκετ. Αχ, στον μπάσκετ χάσε, δεν πειράζει εσύ. Καλημέρα λέει από την Σπρώμα Πολύχνη. Σήμερα είναι ωραία μέρα με μουσική. Θα περάσουμε υπέροχα όπως πάντα. Θα ήθελα το τραγούδι τον Αετό του Σφακιανάκη, λέει. Οκ, okay, καλή ακρόαση σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκεκριμένα το Δικέφαλο Αετό θα ήθελα, αλλά δεν το έχει βγάλει ακόμα. Δεν το έχει πει ακόμα ο Σφακιανάκης αυτό. Σε λιγάκι θα Σοφάκι το πολεμήσει. Σε παρακαλώ, θα περιοριστούμε στον Αετό, τον Σκέτο, με το ένα κεφάλι του Σφακιανάκη. Αλλά θα έχουμε στο μυαλό μας εμείς το Δικέφαλο, κλασικά. Σταυρός στον Νότο είναι αυτό που ακούγεται από κάτω, από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, όπως και ζητήθηκε. Στα υπόλοιπα θα πάμε σε πολύ λίγο. Τι έγινε,
Αυτός είναι ο Νταλάρας. Αυτός είναι ο Νταλάρας. Γιατί γράφει από Κωνσταντιού πάντως. Θα σε γελάσω. Μπορεί να το λένε μαζί. Μάλλον από το live. Ναι. Γύρισες και μου πες πως το Μάρτι σ' άλλους παραλλήλους θα έχεις δει. Πουλικό στο στήθος σου τατού. Όσο κι αν το κες δεν λέει να σβήσει. Μα δεν είναι, είναι η εκτέλεση με τον Νταλάρα και απορώ κιόλας γιατί ξέρεις στο κανάλι του Παπακοσταλίου του. Το βρήκα. Τέλος πάντων. Γίνονται και αυτά. Σε μια κρίση μαύρου πυρετού. Βάρδια πλάι σε κάβο φαλακρό. Κι ο σταυρός του νότου με τα στράλια. Κόμπολο ή κρατάς από κοράλια. Κι ακόπο μασάς καφέ πικρό. Α, okay, ο Θόδωρος έκανε διευκρίνηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο από τη Χανιώτη. Καλημέρα στο καλύτερο δίδυμο του Λίμπερο. Καλή εκπομπή και χαρούμενο Σαββατοκύριακο να έχετε. Η στερεόγραφο Άννα, την χάρτη να κερδίσω και τι στον κόσμο. Τελευταίο δικό μου. Γιώργο μου, τι ωραία τα λες. Δηλαδή, κι εγώ αυτά θα μπορούσα να πω και δεν τα είπα. Με διόρθωσες. Τη χάρτινη. Χάρτινο το φεγγαράκι και άλλα τεινά τέτοια, ξέρεις. Κοινοτοπίες που τις έχουμε συνηθίσει να τις λέμε, αλλά θα συνεχίσουμε να τις λέμε γιατί. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Δεν αλλάζει, ας πούμε, ο άνθρωπος. Αλλάζει ο άνθρωπος Χριστό. Όχι, όχι. Όχι, τα χαρακτηριστικά αλλάζει. Του μένουν τα ίδια τα περισσότερα. Μπορεί να αλλάξει κάποιες πτυχές, αλλά ωραία, να αλλάξει. Αλλά ο άνθρωπος γενικά δεν αλλάζει. Όχι, το λέω γιατί ο κύριος Καραπαπάς, όταν απολογήθηκε για τη φούστα, είπε: δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Τι λες. Δεν ορίζει την κοσμοθεωρία μου αυτό που έκανα. Το μετάνιωσα από το πρώτο δευτερόλεπτο. Δεν είμαι εγώ τέτοιος άνθρωπος. Δεν προβαίνω σε τέτοιες πράξεις. Είμαι πραγματικά μετανιωμένος και θα ήθελα να πω ότι μπορεί πολλά να με χωρίζουν με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, αλλά οπωσδήποτε δεν έπρεπε να πετάξω τη φούστα που ναι, την είχα μαζί μου γιατί την είχα δώρο για μια φίλη μου, αλλά ξαφνικά βρέθηκε στο χέρι μου και την πέταξα πάνω του. Έτσι είπε. Βέβαια. Εγώ το πιστεύω πάντως. Δεν ξέρω για σένα. Το πιστεύεις, είναι 100%. Καλός, δηλαδή. 100%. Είναι καλός, ρε παιδιά, έλα τώρα, σας παρακαλώ. Μα είναι δυνατόν τώρα να έχει πάρει τη φούστα επί τούτο να την πετάξει στον κύριο Μπαλτάκο. Και περίμενε, τώρα. Δηλαδή, πότε θα περάσει ο κύριος Μπαλτάκος. Μα τώρα, ναι, μην λέμε και χαζά, ρε παιδιά. Την είχε πάρει ο άνθρωπος για μια φούστα, ακριβώς. Γιατί δεν έχει φίλες ο κύριος Καραπαπάς. Νομίζω πολλές. Δηλαδή, τι πιστεύετε, ότι τον βλέπουν οι γυναίκες και φοβούνται και φεύγουνε. Δεν τον βλέπουν και λένε να ένα πέδαρο θα πάω βόλτα μαζί του. Μάλλον το δεύτερο. Πόσο συμφωνώ μαζί σου, Άννα μου. Έτσι, πες τα, να τα λες, να τα ακούει ο κόσμος. Γιατί υπάρχει μια δυσπιστία έτσι γενικότερα. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ζήτησαν την απαλλαγή του είτε τη χαμηλότερη δυνατή ποινή. Αχα, η συνήγορή του, ο συνήγορός του. Ναι, ένας εκ των συνήγορων του, ο κύριος Δημακόπουλος και ο κύριος Καρπετόπουλος. Έχει και πολλούς, βλέπεις εκεί. Ναι, ναι. Κατάλαβες. Αλλά αυτή είναι η κλασική του Ολυμπιακού, αβέρτα. Ειδικά ο κύριος Καρπετόπουλος είναι πολλά χρόνια. Πληρώνει ο Ολυμπιακός αβέρτα. Η μετάνοια, λέει, είναι σημαντική. Μετανόησε ο κύριος Καραπαπάς. Μην τον κρατήσετε 6 μήνες έξω από τα γήπεδα. Εντάξει, ρε Σιάννα τώρα. Εντάξει, ρε Σιάννα τώρα. Αφού μετανόησε, το είπε. Το είπε καθαρά ότι μετανόησα. Τι άλλο θέλουμε, ρε παιδιά, τώρα. Άμα το είπε, να το πιστέψω. Βέβαια. Εγώ το λόγο του το πιστεύω. Ό,τι πει το παλικάρι. Γιατί όχι. Καλημέρα έχουμε από τη Μαργαρίτα, η οποία έστειλε το μήνυμά της. Και... καλημέρα έχουμε και από τον Ηλία. Δεύτερη σερή μέρα ο Ηλίας, back to back. Πώς βγήκε ο Despotov back to back MVP player από τη Super League και για το μήνα Γενάρη. Back-to-back και ο Ηλίας. Στο μήνυμα του, να είσαι καλά Λιάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και καλημέρα και στον πρόεδρο της καρδιάς μας, να είναι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και σου υπενθυμίζει ότι πρέπει να πάρεις ένα τηλέφωνο. Ναι, 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 θα το κάνω μετά την εκπομπή. Θα βρω λίγο χρόνο να το κάνω.
Γιατί τελειώνω πιο αργά, πρόεδρε, και μετά το μυαλό μου ξεφύγει. Λίγο γίνεται ζελές. Όχι, δεν γίνεται ζελές τώρα, άστα αυτά. Ξεφεύγει γιατί θες να φύγεις εκδρομή και λες πότε θα περάσει όσο τότε να φύγω. Σήμερα προλαβαίνουμε να κάνουμε κάποιες συζητήσεις. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη. Καλημέρα Χρήστο και Άννα. Μέχρι τις 7 θα μας ακούει σήμερα. Μας στέλνει την αγάπη του και καλό Σαββατοκύριακο. Ό,τι αγαπάμε να συμβεί. Καλημέρα και στον φίλο τον Λουκά. Μας ακούει από την Καβάλα. Καλημέρα στην αγαπημένη μου παρέα. Εμείς ακούγαμε, λέει, όταν είμαστε νέοι, Πάριο, Στράτο, Τζενιβάνου, Βίκυμο Σχολιού. Και οι νέοι σήμερα ακούνε ραπ και τραπ. Αν μπορείς, Χρήστο, βάλε με το Πάριο, λέει, το στα τραγούδια είσαι ο στίχος, λέει, γιατί είμαστε πάντα ερωτευμένοι. Α, τόσο Λουκάς, δικός μου άνθρωπος έτσι είναι. Έτσι σε θέλω. Καλημέρα στον Παναγιώτη, τον Μπουζουξή, ο οποίος έστειλε το μήνυμά του. Και να είσαι καλά, Παναγιώτη, δεν θα διαβάσω όλο το μήνυμά σου, είναι πολύ τρυφερό, γράφεις πολύ ωραία λόγια και σε ευχαριστούμε. Να ξέρετε όμως, και το επαναλαμβάνω και θα το επαναλαμβάνω, ότι και για μας η καλύτερη παρέα είστε όλοι εσείς εκεί έξω και σας ευχαριστούμε πολύ πολύ γι' αυτό. Με ένα γρήγορο έτσι browsing στο ίντερνετ, πολλές έτσι ειδησούλες έχουν βγει στην επιφάνεια. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε άνομο, όπως π.χ. το θέμα με τους αγρότες και το τι είπε και λέει μάλλον για αυτούς η κυβέρνηση, η οποία επιμένει ότι είναι ανοιχτή, λέει, στην συνάντηση, αλλά δεν θα επιτρέψει την παρακόλληση των συγκοινωνιών και την παρεμπόδιση, λέει, στη διέλευση των πολιτών. Ανοιχτή δρόμη, ανοιχτός διάλογος, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ωραία, αλλά θέλω να πω στην κυβέρνηση, σε περίπτωση που δεν το έχει προσέξει, ότι δεν τους κλείνουν τους δρόμους οι αγρότες. Δηλαδή, κλείνουν έτσι, ξέρεις, μια ωρίτσα, ένα δρόμο, ίσα ίσα για να δείξουν ότι είναι εκεί, και από εκεί και πέρα δεν ενοχλούν και δεν εμποδίζουν κανέναν. Οπότε οι ανοιχτοί δρόμοι υπάρχουν. Τώρα, αν υπάρχει και ανοιχτός διάλογος μόνο για τα λόγια, ναι, θα σας περιμένουμε και ναι, θα τα συζητήσουμε, αλλά όχι, δεν είναι διατεθειμένοι να τα κάνουν πράξη. Τέλος πάντων, δεν σου είπα εγώ και τα 9 σημεία, έστω κάποια από αυτά σημαντικά να τα πραγματοποιήσουν, γιατί όπως είπαμε και χθες, δεν έδειξε τέτοια πρόθεση η κυβέρνηση. Νομίζω ότι και αυτό είναι μία τάκα από αυτές που συνήθως χρησιμοποιούν. Να ανοίξετε τους δρόμους για να ανοίξει ο διάλογος. Μα οι δρόμοι δεν έχουν κλείσει. Σφίγγοντας το σώμα σου στην αγκαλιά μου, να γίνω μια ακρίδα. Στα γόνατά σου, γιατί αισθάνομαι όμορφα πως και εκείνη την ημέρα που διαλύθηκε το παζλ στον αέρα. Αυτό είναι το τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος ο Θόδωρος. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, Θόδωρο, για να πεις το κυλικάκι παραπάνω. Να πω εδώ, συνεχίζοντας τα του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι όπως έκανε γνωστό, Δευτέρα απογευματάκι προς το βράδυ και Τρίτη θα γίνει τελικά η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες. Σε πρώτη φάση, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί έτσι αύριο μεθαύριο, μπορεί να προκύψει κάτι άλλο, κάτι πιο σημαντικό για τον Πρωθυπουργό. Αλλή μόνο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, τα περιθώρια για διάλογο είναι πάρα πολύ λίγα, και αυτό εκτός από τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη μας το υπενθύμισε για άλλη μια φορά ο κ. Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για την δύσκολη συγκυρία και ότι τα λεφτά είναι πολύ συγκεκριμένα, ενώ υπενθύμισε στους αγρότες, έτσι με νόημα, κλείνοντας του το ματάκι, αλλά όχι με καλό έτσι, μήνυμα, ότι τα λεφτά είναι πολύ συγκεκριμένα και αντίστοιχα αιτήματα για αποζημιώσεις και τα λοιπά έχουν και άλλες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Έχουμε αποδείξει ότι βοηθάμε περισσότερο από άλλες κυβερνήσεις, χωρίς να επιβαρύνουμε τον Έλληνα φορολογούμενο, συμπλήρωσε ο κύριος Μαρινάκης. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα περιθώρια για να δοθούν κάποιες έτσι μεγαλύτερες αποζημιώσεις ή κάποιες παροχές παραπάνω, όπως αυτές που ζήτησαν οι αγρότες και τις είχαμε αναφέρει η Άννα μου σε προηγούμενη εκπομπή, δεν πρόκειται να συμβούν κατά πάσα πιθανότητα. Εκτός αν φτάσουμε στο πολυαμήν. Με νίσταξε ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, τα ίδια και τα ίδια λέει όλα. Τι να πει ο άνθρωπος, λογικό δεν είναι.
Δουλειά του είναι αυτή, να λέει τα ίδια και τα ίδια. Ο Πούτιν έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Είπε πάλι έτσι όμορφα πραγματάκια. Δεν ξέρω αν προλάβατε έτσι να τη διαβάσετε. Είχαμε μια πολύ ωραία δημοσκόπηση που σε ενδιαφέρει πάντα, Άννα μου, και το γνωρίζω αυτό πάρα πολύ καλά. Το γνωρίζει και όλος ο κόσμος. Είχαμε ένα ωραίο ευτράπελο στην Βουλή, συγκεκριμένα στην Εξεταστική. Ένα επεισόδιο μεταξύ δύο βουλευτών. Ωραία πραγματάκια γίνονται στην Ελλάδα. Κακά τα ψέματα. Το παζλ στον αέρα, αφιερωμένο για το Θόδωρο. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει αυτό το τραγούδι και τώρα βλέπεις όση ώρα μιλάς, το μόνο που προσπαθώ να κάνω είναι να παρακολουθήσω, να ακούσω τους στίχους και τη μουσική και θα το κάνω βέβαια λίγο αργότερα με την ησυχία μου όταν θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Mm-hmm. Σε μία ώρα από τώρα θα γίνει αυτό, γιατί έχω άλλη μία ώρα στη διάθεσή μας και θα την εκμεταλλευτούμε δεόντως. Συνεχίστε παρακαλώ να στέλνετε τα μηνύματά σας, να ζητάτε τα τραγούδια που θέλετε. Μπορείτε να κάνετε και καμιά αφιέρωση σαν να είμαστε όπως κάθε Παρασκευή πειρατικό ραδιόφωνο. Ο Στέφανος ο Δαμιανίδης έστειλε το μήνυμά του και τον ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά Στέφανε. Και ο Άγγελος επίσης, Χρήστο, ο οποίος λέει ότι την ίδια δουλειά που κάνει ο Χρήστος έκανα και εγώ για πολλά χρόνια και τον καταλαβαίνω απόλυτα. Τα τραγούδια είναι έρωτας. Καλημέρα σας, Άγγελος. Αλλάζουμε κλίμα εντελώς τώρα. Κάτι από Λουκιανό και Λαϊδόνι, μέχρι να πάμε έτσι στο διάλειμμα των 7. Ο φίλος Ελισσέος είναι μαζί μας. Άννα μου, τάσετε υπέρ της άποψης που εκφράσαμε προηγουμένως. Εγώ πάντως, παιδιά, λέει τον Καραμπαπά, τον πιστεύω. Γιατί όπως αυτός είχε πάρει, λέει, μια φούστα για μια φίλη του, έτσι και εγώ, λέει, στο φορτηγό έχω ένα νηφικό για να το δώσω σε μια φίλη μου όταν γυρίσω Θεσσαλονίκη. Να βλέπεις, γίνονται αυτά τα πράγματα. Ωραία, μπράβο, βρέλησε. Να τη το δώσει. Αρκεί να μην το πετάξει τα μούτρα κανενός. Όπα, πα, πα, πα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω τώρα αυτό. Θέλω να πω πολλά και από την άλλη είπα γεωπίσω μου η κυρία Τόνια Σωτηροπούλου, η οποία πριν από 2-3 χρόνια παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, τον Κωστή Μαραβέγια. Να δεις, ναι. Δήλωσε, mm-hmm, αυτολεξή, σου τα λέω. Για πες. Είναι ανομαλία να μην μπορούν να παντρευτούν δύο άτομα του ίδιου φίλου. Να ξαναπες το λιγάκι για να το δουλέψουμε λίγο. Είναι ανομαλία να μην μπορούν να παντρευτούν δύο άτομα του ίδιου φίλου. Α, θα διαφωνήσω. Το αφήνω λίγο στη φαντασία σας όλο αυτό. Και επειδή σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας, αφήνω να το διαχειριστείτε με τα ωραία ελληνικά που ξέρετε όλοι σας. Τι να σου πω, κοριτσάκι. Ότι δηλαδή εμείς που δεν θέλουμε να παντρευτούμε άτομο του ίδιου φίλου είμαστε ανώμαλοι. Προφανώς. Τι φάση τώρα, προφανώς, για να καταλάβω. Δηλαδή να φοβόμαστε να πούμε ότι μας αρέσουν τα αγόρια. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Να τέτοιες δηλώσεις μην τις κάνεις, να τις μετανιώσεις μετά. Στο λέω, κορίτσι μου, να προσέχεις. Να προσέχεις πάρα πολύ. Δηλαδή εμείς θα τις μετανιώσουμε. Η κυρία Τόνια Σωτηροπούλου μπορεί να τα λέει ελεύθερα, ε. Εννοείται, φυσικά. Δικαίωμά της είναι. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα των 7, να πούμε, για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι έγιναν γνωστοί οι αντίπαλοι της εθνικής μας ομάδας του ποδοσφαίρου στο επόμενο Nations League της σεζόν 24-25. Χθες το απόγευμα στις 7 έγινε η κλήρωση για τον όμιλο της Εθνικής. Εμείς ήμασταν στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας και η κληρωτίδα, το είπα καλά, ευτυχώς, είχε κέφια. Έτσι λοιπόν, αντίπαλός μας, αντίπαλός μας θα είναι η Αγγλία, η Φινλανδία και η Ιρλανδία, το Έιρε, όπως το λέγαμε κάποτε. Μια χαρά, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και τους Εγγλέζους εδώ στην χώρα μας. Και αν μπορέσουμε να τους πάρουμε την πρώτη θέση σε αυτό τον όμιλο, θα ανεβούμε απευθείας στην League Alpha του Nations League, γιατί τώρα είμαστε στην δεύτερη.
Ο δεύτερος του ομίλου θα μπει σε μια διαδικασία play-off ανόδου με τον τρίτο από το League, από την League Alpha. Μέσω κλήρωση θα γίνει αυτό. Ο τρίτος θα παίξει play-off υποβιβασμού με τον δεύτερο από την League C, την τρίτη. Ενώ ο τέταρτος, ελπίζω να μην είμαστε εμείς, υποβάζεται απευθείας στην τρίτη κατηγορία, League C, του Nations League. Λοιπόν, μας τα είπε και αυτά ο Χρήστος γρήγορα και ακόμα πιο γρήγορα θα πρέπει εγώ να σας πω ότι δύο λεπτά μετά τις 7 θα πάμε στη βόλτα στην αγορά, αυτή που συνηθίζουμε να κάνουμε. Θα επιστρέψουμε όμως με την ίδια διάθεση, με ελληνική μουσική, με δικές σας αφιερώσεις και επιθυμίες και για την υπόλοιπη μία ώρα που μας απομένει, έτσι ακριβώς θα είναι η πρωινή αναφορά να μας περιμένετε. Αφιερωμένο στο Λουκά είναι αυτό το τραγούδι. Καλά, δεν θυμάμαι. Ναι, χαρά θυμάσαι, πάρα πολύ καλά θυμάσαι. Αυτό το τραγούδι. Λουκά μου για σένα και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε και το υπόλοιπο της σημερινής εκπομπής με τραγούδια αφιερωμένα από εμάς για εσάς και από εσάς για κάποιους άλλους. Δεν ξέρω, για όποιους έχετε στο μυαλό σας. Έχουμε επιστρέψει στα 7 λεπτά μετά τις 7. Εδώ είμαστε, παρεούλα. Η πρωινή αναφορά με τον Χρήστο Κιώση και την Άννα Ορφανίδου θα συνεχίσει να σας κρατάει συντροφιά και θέλω να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά για όλα τα πολύ πολύ ωραία μηνύματα που μας στέλνετε και για αυτή τη θετική ενέργεια που να ξέρετε φτάνει μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης, εδώ στο στούντιο που βρισκόμαστε, αλλά φεύγει και από εμάς και φτάνει παντού όπου είσαστε εσείς. Libero.fm είναι η δική μας εφαρμογή και βέβαια μέσα από όλες τις γνωστές πλατφόρμες που μεταδίδουν τους τα ραδιοφωνικά προγράμματα μπορείτε να μας ακούτε ακόμα και αν βρίσκεστε εκτός Ελλάδας. Για όλους εσάς λοιπόν, για τους Έλληνες ομογενείς που μας ακούτε εκτός, όλοι οι υπόλοιποι, Libero 107,4 και να ξαναθυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της επίσημης σελίδας μας στο Facebook, πρωινή αναφορά με ελληνικούς χαρακτήρες, αλλά και μέσα από τις επίσημες σελίδες του Libero. Δηλαδή και στο Facebook και στο Instagram, μέσα από το TikTok θα παρακολουθείτε το λογαριασμό μας και φυσικά εντελώς δωρεάν η εγγραφή σας στο κανάλι μας στο YouTube. Να στείλω και εγώ τις ευχές μου για μια καλή μέρα και για ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Στον ξάδερφο, στον Δημήτρη, στο Ανόβερο, να είστε καλά παιδιά όλοι σας εκεί πέρα. Να περνάτε όμορφα και να χαμογελάτε πάντα. Αχ, αυτά τα παλιά του πάρει ο Ρεσιάννα. Πολύ με συγκινούν να πω την αλήθεια. Ναι, γι' αυτό νομίζω πρέπει να το αλλάξεις λίγο για να μην σε έχω συγκινημένο εδώ πέρα. Εντάξει. Έχουμε άλλα 50 λεπτά εκπομπή, τι θα κάνουμε. Πάμε εδώ με κάτι πιο κεφάτο. Για πάμε λίγο. Αφιερωμένο στην Παοκάρα και δεν έχει να κάνει με το αύριο, έχει να κάνει με το μεθαύριο. Πάμε. Πέντε από την ΑΕΚ. Τώρα είναι η ώρα και για τους δυο να κάνουμε νέα αρχή. Και καλύτερα θα λέμε αύριο καλύτερα. Την Κυριακή καλύτερα στις 8. Που δεν αφήσαμε το χρόνο να πληγώσει την αγάπη αυτή. Και καλύτερα. Θα δείξουμε πόσο την αγαπάμε την ΑΕΚ την Κυριακή. Και καλύτερα. Αχ, αγαπησιάρικη σε βλέπω, Άννα μου. Φαντάζομαι του Αγίου Βαλεντίνου θα είσαι ακόμα καλύτερα. Εκεί θα δείξω και στον Παναθηναϊκό πώς την αγαπάω. Γενικά, μοιράζω αγάπες. Βρε, δεν γλιτώνετε. Πες το, Άννα μου, μια σας. Τα λέω εγώ για σένα. Ντροπής πράγματα. Έτσι φρόνημα, καλέ. Εγώ τα λέω αλλιώς. Καλημέρα Στέλιο, να σε καλά γορίνα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά Δημήτρη μου. Και καλύτερα, θα λέμε αύριο καλύτερα.
καλύτερα. Ρε, πρέπει να πέφτω πάνω στο τραγούδι. Μην το λέω. Με διαφορά δευτερολέπτου. Ε, καλά, εννοείται σαν φίλη. Φιλικά δηλαδή θα την κερδίσει στην ΑΕΚ, όχι εχθρικά. Φιλικά. Δεν κρατιέσαι, Άννα μου, δεν κρατιέσαι. Να κάνουμε όλα. Καλημέρα στον φίλο τον Παύλο. Καλημέρα, Ανούλα και Χρήστο. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και αν έχει λέει και ρεπό, ακόμα καλύτερα. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο και να περάσετε τέλεια. Ένα όμορφο τραγούδι θα ήθελα, Χρήστο, χαρίζοντάς το στην Ανούλα, λέει εδώ ο φίλος ο Παύλος. Έλα, Παύλε. Και ευχαριστεί εκ των προτέρων. Αυτό που θέλει ο Παύλος και σου χαρίζει, Άννα μου, είναι αυτό εδώ πέρα. Κοίταξες τη θλίψη με στα μάτια. Αν δεν έγινε η καρδούλα σου κομμάτια. Είναι εισαγωγή από το βίντεο κλιπ. Δεν έχω άλλο τρόπο. Δεν διαλέξαμε, κάτσα να πάμε σε άλλο βίντεο κλιπ που το έχει διαφορετικό. Εδώ. Να ξεκινήσει το τραγούδι από την αρχή να το καταλάβουμε. Τραγούδι, Παύλε μου, εκπληκτικό τραγούδι και έχω να σου πω μια ιστορία, Χρήστο, για την Ελένη Τσαλγοπούλου, την οποία και εκτιμώ και μου αρέσει πολύ ως τραγουδίστρια. Θυμάστε τις προάλλες που λέγαμε για ένα ταξίδι στα Κύθυρα, Ναι. Λοιπόν, είχα πάει έτσι πολύ ωραίες διακοπές στα Κύθυρα και σε εκείνη την περίοδο που ήμουνα και εγώ εκεί, θα έδινε μια συναυλία η Ελένη Τσαλγοπούλου. Μάλιστα. Εκεί στα Κύθυρα. Και ήθελα να πάω να τη δω. Πήγαμε τέλος πάντων, μάλλον όχι με όλη την παρέα, με τη μισή παρέα, γιατί η μισή δεν θέλανε, ξέρω εγώ. Και ίσως έχω δει αρκετές συναυλίες, έχω παρακολουθήσει αρκετές έως πάρα πολλές, αλλά τη φωνή της Ελένης Τσαλγοπούλου που άκουσα εκείνη τη βραδιά στα Κύθυρα, Χρήστο, ναι. Ίσως και να μην την έχω ξανακούσει. Δεν πίστευα στα αυτιά μου, βρε παιδί. Σοβαρά. Ότι πιάνει τρομερά ψηλή νότα. Δηλαδή δεν ξέρω πόσες οκτάβες έχει στη φωνή της και αυτή, τρεις ξέρω εγώ, αλλά πιάνει τρομερά ψηλή νότα και ήταν εκπληκτική. Είχα μείνει έτσι να την κοιτάζω, είχε και πανσέλινο, θυμάμαι. Ήταν, τι να σου πω, μια από τις πιο αξέχαστες συναυλίες που έχω παρακολουθήσει. Μάλιστα. Και τώρα ακριβώς ακούγοντας αυτό το τραγούδι μου το θύμισε. Και ο Παύλος μας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Να είσαι καλά, Παυλάκη. Και μιας και αναφέρθηκες έτσι λίγο στα παλιά, την Τσαλγοπούλου, πολλοί από εμάς εδώ τους Θεσσαλονικείς, έστω και χωρίς να το γνωρίζουμε, πριν γίνει έτσι φίρμα-φίρμα, την ακούγαμε σε ένα από τα κλασικά έτσι φοιτητικά στέκια της πόλης, κάπου στην Αγίου Δημητρίου, σε ένα στενάκι κάθετο, το μουσικό στέκι. Τώρα πολλοί φαντάζομαι από αυτοί που μας ακούνε και θα το ξέρουν και θα το έχουν επισκεφτεί.
Για ένα διάστημα και στα παλιά, όταν ήμασταν πιο πιτσιρικάδες, εμφανιζόταν εκεί η Τσαλιγοπούλου, χωρίς να είναι η Τσαλιγοπούλου, καταλαβαίνεις. Αλλά είχε ξεχωρίσει, όπως λες και εσύ, για αυτές τις, για την φωνή της. Και μια και είπε για πόσο ψηλά φτάνει και τα λοιπά, ο συνειρμός σε μένα μου έφερε στο νου αυτή την τραγουδίστρια. Η Αρβανιτάκη είναι αυτή. Και αυτή. Και αυτή φτάνει. Τώρα που κοίταξε να δεις πώς το έφερες. Το καλοκαίρι, ναι, σου είχα πει ότι είχα πάει στη Σκιάθο, έκανα έτσι ένα tour εκεί. Ωραία. Και ένα σημείο από, από αυτό το μικρό tour ήταν και η Εύβοια. Και έτυχε πάλι να είναι εκεί, νομίζω τώρα πότε, αυτό πρέπει να ήταν κάπου τέλη Αυγούστου. Δεν το πολύ θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. Mm-hmm. Πάντως έτυχε εκεί σε ένα χωριουδάκι να δίνουν συναυλία η Ελεονόρα Ζουανέλη με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Αχα. Και λυπάμαι που θα το πω, βρεσή Χρήστο μου, αλλά έχει χαλάσει πάρα πολύ η φωνή της. Ναι. Ναι, δυστυχώς δηλαδή. Ίσως θα πρέπει και αυτή να αναθεωρήσει και να παραδεχθεί ότι θα πρέπει να κάνει το μεγάλο βήμα που έκανε και η Χαρούλα Αλεξίου. Μπράβο. Πάρα πολύ έντονα φαινότανε αυτό. Δηλαδή λες και φαλτσάριζε όλη την ώρα. Κατάλαβα. Δυστυχώς απογοητεύτηκα από την Αρβανιτάκη. Εδώ στα νιάτα της όμως, και λαϊδάει το κορίτσι. Καλά, στα νιάτα της. Όλοι στα νιάτα τους καλοί είναι, μετά τι γίνεται. Μετά φασκελοκουκούλος τα που λέει. Πάντως αυτό που είπες, πραγματικά χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλο θάρρος να τα παρατήσεις ενώ είσαι ο ή κάποιος, τέλος πάντων. Δεν το χωράει ο νου σου. Είναι θέμα, ξέρεις, συνήθως των καλλιτεχνών και του υπηρεγώ που έχουν αυτοί και οι αθλητές. Έχουμε κάνει μνήμα σε πολλές έτσι από τις εκπομπές μας. Και ναι, αλλά για δεν έχουν φαινόμενα. Φίλους, ρε παιδί μου, δεν έχουν συγγενείς. Ποιος θα τους πηδήσει, ρε Σιάννα. Έναν άνθρωπο που τον αγαπάει πραγματικά να του πει, μα να σου πω κάτι, μωρέ, τώρα ξεφτιλίζεσαι. Δηλαδή η φωνή σου δεν είναι πια για να το κάνεις αυτό. Το λέει επειδή τον αγαπάει και θέλει να τον προστατεύσει τον άνθρωπο. Νομίζω. Εγώ αυτό νομίζω. Κοίταξε να δεις. Εγώ θα προσπαθούσα να το φέρω. Ευθεία δεν θα μιλούσα. Μέσα σε άκρες όμως, ξέρεις, θα προσπαθούσα έτσι να το πάω προς τα εκεί. Αλλά τώρα να βρω το θάρρος και να το πω κατευθείαν, όχι. Δεν θα το έκανα για κανέναν. Και πολύ φίλος να ήταν. Θα προσπαθούσα πάντως, ας πούμε, εντός εισαγωγικών να τον συνετίσω. Καταλαβαίνεις με ποια έννοια το λέω. Ναι. Ο Λάζαρος στέλνει ένα μήνυμα. Να είστε καλά, καλημέρα. Θα ήθελα το τραγούδι για σένα, ναι, φοβάμαι, του Νότης Φακιανάκη, Χρήστο, αν μπορείς, μετέδωσε το μέχρι τις 7.30. Ευχαριστώ. Εννοείται ότι θα το μεταδώσουμε μέχρι τις 7.30, να είναι σίγουρος εδώ ο φίλος μας. Ο Λάζαρος. Ο Λάζαρος, οκ. Okay. Ευτυχώς, το έχω ξεχάσει λιγάκι. Και μια έτσι, είδηση που πιστεύω ότι χρήζει αναφοράς είναι ότι χθες, πολύ μακριά από την Θεσσαλονίκη μας, έγιναν τα αποκαλυπτήρια ενός αγάλματος αφιερωμένο στον Kobe Bryant. Ήταν εμβληματική ημερομηνία, λέει, 8 Δευτέρου του 24, γιατί λέει και το 8 και το 24 το φορούσε, λέει, ο Μπράιαντ στις φανέλες του κατά καιρούς. 4 χρόνια μετά τον άδικο χαμό του, σε εκείνο το δυστύχημα με το ελικόπτερο που χάθηκε και η κόρη του, η Τζίτζι, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος στο Λος Άντζελες. Όπως αντιλαμβάνεσαι, πλήθος κόσμου εκεί, πολλοί celebrities, πολλοί συμπαίκτες του, πολλοί επίσημοι και βέβαια η οικογένειά του βρέθηκαν εκεί για αυτή την τιμή που έγινε εκ μέρους, από μέρους των Lakers προς τον τεράστιο Kobe Bryant. Σίγουρα ένας από τους, κατά μία τουλάχιστον, από τους 10 καλύτερους παίκτες στην ιστορία του NBA. Καλά, όχι μόνο για σένα, νομίζω ότι περισσότεροι γι' αυτό το έχουν παραδεχθεί και ίσως ο άνθρωπος ή μοίρα, τέλος πάντων, το επιφύλασε αυτό το άσχημο τέλος, αλλά ίσως ο άνθρωπος γενικά να είχε να δώσει στο NBA περισσότερα από οποιαδήποτε θέση εννοώ. Δυστυχώς όμως κάποια πράγματα είναι πολύ πέρα από τις δικές μας επιλογές και πέρα από τις δυνάμεις μας. Και αν σου πω κάτι, Χρήστο, κάνουμε πολλά όνειρα σαν άνθρωποι, λέμε θα ήθελα να κάνω εκείνο ή σχεδιάζω να κάνω εκείνο,
Αλλά μία τρίχα από τα μαλλιά μας δεν μπορούμε να αλλάξουμε, αν το καλώς σκεφτείς. Δηλαδή, αν κάτι είναι να γίνει, θα γίνει. Και πώς λέει η παραβολή, ότι τα πετινά του ουρανού αλλάζουν, ξέρω εγώ, τη θέση τους. Σήμερα είναι εδώ, πετάνε αύριο, πάνε εκεί, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν ούτε μια μέρα από τη ζωή τους. Ούτε να προσθέσουν, ούτε να αφαιρέσουν. Έτσι είμαστε κι εμείς. Μεγαλόπνοα σχέδια σκεφτόμαστε πώς θα αλλάξω, πόσα λεφτά θα κάνω, τι σπίτια θα χτίσω, τι αμάξια θα πάρω, πού θα πάω. Μια μέρα στη ζωή μας δεν μπορούμε να προσθέσουμε. Και ίσως αν το καλοσκεφτούμε αυτό και το βάλουμε βαθιά στο μυαλό μας, να γίνουμε και πιο ταπεινοί κάποια στιγμή. Λάζαρε, για σένα. Καλημέρα στο Πικατήλι. Καλημέρα, λέει, στο αξεπέραστο δίδυμο. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ θα ξεπεράσει την ΑΕΚ και θα ξεφύγει βαθμολογικά. Να μου σε καθησυχάζει ο Πικατήλι. Γεια σου, ρε Πικατήλι. Καλημέρα. Κάθε γκρεμός έχει την άκρη του, κάθε αντίο θέλει το δάκρυ του για να λυτρωθεί. Κάθε καημός έχει το πόνο του και ο χωρισμός θέλει το χρόνο του για να ξεχαστεί. Και δε φοβάμαι αυτό το άδειο μου το σώμα που μόλις φύγει στα κόπη σε δυο κομμάτια. Δεν λογαριάζω το δικό μου το χειμώνα. Για σένα ναι, φοβάμαι. Πώς θα γυρίζει στα δυο σπίτια αργά τη νύχτα. Να πω την αμαρτία μου, Άννα. Να σου φτιάχνει με φιλιά. Κακώς το μεταδώσαμε αυτό το τραγούδι σήμερα. Και θα σου το αποδείξω πάρα πολύ απλά. Μα δεν προλάβαμε να το μεταδώσουμε. Τέλος πάντων, καθώς το μεταδίδουμε, ρε παιδί μου. Τι μέρα είναι σήμερα, Άννα μου, τι παγκόσμια ημέρα είναι. Της ελληνικής γλώσσας. Μα τώρα, για σένα ναι, φοβάμαι. Σε παρακαλώ. Α, σε παρακαλώ. Αυτό να είναι το Νότι, θα τον αποκλείσω μου φαίνεται, γιατί δεν μιλάει καλώς στην ελληνική. Αθηνέζικα τα λέει. Μα τώρα. Κάθε σιωπή έχει τον λόγο της. Λοιπόν, ακούσουμε λίγο από τον Νότι, όσο εγώ προσπαθώ να μας φέρω σε επικοινωνία με τα κορίτσια εκεί της Taxiway, να δούμε πώς είναι η κίνηση στην πόλη. Οκ, Άννα μου. Κάθε καρδιά βρίσκει το δρόμο της, σε μια αγκαλιά η ψάχνη μόνη της, κάπου να πιαστεί. Και δεν φοβάμαι αυτό το άδειο μου το σώμα, μόλις φύγει θα κόπει σε δυο κομμάτια. Δεν λογαριάζω το δικό μου το χειμώνα. Για σένα ναι, φοβάμαι. Πώς θα γυρίζει στα δυο σπίτια αργά τη νύχτα. Ποιος θα σου φτιάχνει με φιλιά μια καλή νύχτα. Εδώ είμαστε και είμαστε έτοιμοι να πάμε κατευθείαν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να συνδεθούμε με τα Taxiway και να δούμε πώς είναι η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους από τη Taxiway. Ξεκινάμε ενημέρωση. Έχουμε συνδεθεί με τον Λίμπερο για την ενημέρωση. Σταθμός να μας δώσει εικόνα από λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και Εγνατία Κέντρο. Σταθμός να μας ενημερώσει από λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι και το κέντρο Εγνατία. Ένα σταθμό από Καραμαλή μέχρι και Εγνατία Κέντρο να μας ενημερώσει. Ένα σταθμό. 3-13. Είσοδο τη πόλη λίγο από Μπότσαρη έχει λίγο κίνηση, αλλά είναι ανοιχτή για την ώρα. Όπως επίσης και η Εγνατία είναι πολύ καλή. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Από Βασίλη Σόλγας μέχρι και Τσιμισκή. 636. Κέντρο
καλημέρα. Αυξημένη κίνηση έχουμε και στην Όλγα και στην Τζιμίσκη. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε και εσάς. Για Μοναστηρίου και Οδόλαγκα 1 σταθμός. Από Μοναστηρίου και Οδόλαγκα 1 να ενημερώσουμε. Ένα σταθμός για Μοναστηρίου και Οδόλαγκα 1. Ενημερώστε. Του δεκαλέπτου που πέρασα η Λαγκαδά στο κατέβασμα είχε λίγο κίνηση από Αγίας Παρασκευής και κάτω, την εκκλησία. Το ανέβασμα ελεύθερο όπως επίσης και Μοναστηρίου για την ώρα είναι πολύ καλή. Σας ευχαριστούμε και πάλι και ένα σταθμός να δώσει εικόνα από περιφερειακό. Σταθμός να μας δώσει εικόνα από το περιφερειακό. 181. Καλημέρα κέντρο. Ο περιφερειακός προς δυτικά έχει πάρα πολλά προβλήματα από την Τριανδρία και μετά. Προς ανατολικά είναι καλύτερος. Καλημέρα. Ευχαριστούμε και εσάς και όλους τους σταθμούς για την ενημέρωση. Αυτά από εμάς και καλημέρα μας το Λιμπερό. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Taxi Way μαζί μας και σήμερα, όπως άλλωστε κάθε μέρα, και η ενημέρωση ήρθε από τους φίλους οδηγούς της Taxi Way. 18300 είναι το πενταψήφιο νούμερο στο οποίο καλείτε και θα σας εξυπηρετήσουν. Μου έχουν στείλει εδώ στο κινητό ένα αξεπέραστο ανεκδοτάκι από αυτά, ξέρεις, τα που είναι και κρύα μαζί αλλά και ωραία. Και πώς έμεινες έγκυος, Ρεσούλα? Ένα μου είπε να ανέβω, λέει, στο πατάρι, αλλά παράκουσα. Sorry, παιδιά, δεν τροπή σου. Κοίταξε, στην πραγματικότητα κάπως έτσι μένεις έγκυος. Δηλαδή, κατά λάθος. Να τα λέμε κι αυτά. Παρακούσε. Όχι, επειδή μπορεί να παρακούσεις, εννοώ. Για πάμε να ξυπνήσουμε και οι τελευταίοι. Για πάμε. Και μόστρες κάνεις με ματάκια πλανή. Αλλάξανε τα γούστα σου και μπέρδεψες τα μπούτια σου και φέρε σε αλόκοτα και παρατάς τον κόκοτα. Δεν τον θυμήθηκα το Σάκη. Να είναι καλά εκεί που είναι συγχωρεμένος. Καλημέρα σε δύο υπέροχα κορίτσια, στη Λεμονιά και στη Χριστίνα, οι οποίες μας ακούνε επίσης στο δρόμο για τη δουλειά. Το περίεργο είναι όταν μας ακούνε στο δρόμο επιστροφής από τη δουλειά, γιατί ποτέ δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω, ναι, όσες φορές δηλαδή και να το έχω πει, ότι οι άνθρωποι εργάζονται ολονυχτής. Ξέρεις, με τη δική μου τη λογική, πρέπει να ξυπνάς το πρωί να πηγαίνεις στη δουλειά σου. Ναι, ναι. Και όταν ακούω φίλους που μας λένε, εγώ τώρα επιστρέφω, λέω, ρε παιδί, τι γίνεται, κάτι έχει αλλάξει εδώ, τώρα ξημερώνει, πού πάει αυτός? Αλλά υπάρχουν και όλοι αυτοί, είτε είναι σεκιουριτάδες, είτε είναι, ξέρω εγώ, φύλακες, είτε είναι αυτοκινητιστές, αυτό είναι και το πιο συνηθισμένο, είτε δουλεύουν σε μπουγάτσε, σε αρτοπία. Ποιος άλλος δουλεύει νύχτα, Χρήστο, ποιο ξέχασα? Νομίζω τους περισσότερους τους αναφέραμε. Τέλος πάντων, όλοι αυτοί που είναι σε βάρδιες στα εργοστάσια, και αυτοί δεν δουλεύουν νύχτα. Έχουν πολλά εργοστάσια βάρδιες εδώ του γύρω. Ακόμα και για εσάς λοιπόν που δεν είναι καλημέρα, αλλά τώρα είναι καλή νύχτα και εσείς. Στην παρέα της πρωινής αναφοράς. Το δικό μου το καραβάνι είναι λίγη και καλή. Και όταν πιάνω την κιθάρα. Επειδή θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα σε λίγο, ναι, και επειδή σήμερα βλέπετε ότι τηρώ μια στάση αναμονής, δεν σχολιάζω πάρα πολύ, είναι τόσα τα θέματα της επικαιρότητας και τα έχω αφήσει όλα στην άκρη, δηλαδή έχω δώσει τη σκυτάλη περισσότερο στο Χρήστο και αναφέρει 2-3 πράγματα, αλλά τα αφήνω και αυτά ασχολίαστα, όπως ακούτε. Υπάρχει πολύ σημαντικός λόγος, ιδιαίτερος. Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι παρασκευιάτικα δεν θα, ναι, σας μαυρίσω την καρδιά με τίποτα. Έλα, δεν μαυρίζει την καρδιά. Δηλαδή, ναι, δηλαδή ακόμα και με το γεγονός ότι επίσημα πήρε παράταση ο flyover 5 μήνες, εκεί που ήταν, ας πούμε, να παραδοθεί σε 3,5 χρόνια, θα παραδοθεί σε 4.
Για αρχή. Για αρχή, γι' αυτό είπα για αρχή. Οπότε θα πληρώσουμε και το ανάλογο πρόστιμο στον ανάδοχο, γιατί άρχισε να ξεκινήσει ο flyover, οπότε θα αργήσει και να τελειώσει. Και σκέφτομαι ότι όλα αυτά που μας περιμένουν στα επόμενα 4 χρόνια, βάλε 8 εσύ για να είσαι μέσα, να μην πω 10, θα είναι αυτά ακριβώς που ζούμε όλο το τελευταίο διάστημα. Και λέω, ρε παιδί μου, γιατί να κάθομαι να τα λέω τώρα όλα αυτά? Αυτό σκεφτόμουν από χθες. Γιατί να κάθομαι να τα πω, γιατί να τους μαυρίσω κι άλλο την καρδιά, αφού τα ζούνε που τα ζούνε. Δηλαδή πρέπει να τα υπογραμμίσω κιόλας. Σήμερα, παιδιά, θα κάνω σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να είναι όλα υπέροχα σε αυτή τη χώρα. Και έτσι παρέα θα περάσουμε και το τελευταίο ημίωρο σαν να είναι όλα υπέροχα. Πάμε για την τελευταία βόλτα στην αγορά. Χρήστο, τι λες? Φύγαμε. Περίεργο πράγμα η συνειρμή. Μεταδώσαμε προηγουμένως ένα Αρβανιτάκι. Μου ήρθε στο μυαλό Εθνική Κουμπανία. Ας ακούσουμε για αυτούς κάτι. Καλημέρα σε όλους σας. 34-35 λεπτά μετά από τις 7. Λίμπερο ακούτε σε 107,4. Η πυρωνία αναφορά είναι στον αέρα της πόλης. Άννα και Χρήστος στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8. Θα είμαστε παρεούλα και σας θέλουμε και εσάς εδώ μαζί μας. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, Πρωινή Αναφορά με Ελληνικούς Χαρακτήρες. Μπορείτε να ζητήσετε τραγούδια, μπορείτε να κάνετε αφιερώσεις, γιατί σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στο καλό ελληνικό τραγούδι. Ό,τι ο καθένας από εσάς θεωρεί καλό και ό,τι θα ήθελε να ακούσει ενδεχομένως. Μ' αρέσει που το λες καλό ελληνικό τραγούδι, αλλά τι ωραία, αισθάνομαι μια υπερηφάνεια, ξέρεις. Ναι, γιατί για κάποιον το καλό ελληνικό τραγούδι μπορεί να είναι, ας πούμε, να, όπως λέγαμε νωρίτερα, η Τσαλιγοπούλου. Για κάποιον μπορεί να είναι και ο Ζαγοραίος. Ξέρω εγώ, ο καθένας. Ζαγοραίο, δεν έχω μεταδώσει ποτέ Ζαγοραίο, νομίζω. Δεν έχουμε μεταδώσει ποτέ. Ναι, νομίζω ποτέ. Ναι, όχι, δεν έχουμε μεταδώσει. Δεν θα βρούμε κανένα να βάλουμε. Ναι, δεν είδες δηλαδή ότι έχει μια μεγάλη γκάμα η εκπομπή μας. Μπορεί να μεταδώσει τα πάντα. Και τις Παρασκευές και τις υπόλοιπες μέρες που είμαστε του ξένου ρεπερτορίου, εννοείται. Καλημέρα, Αντιγόνη μου, γλυκιά μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ και για το μήνυμά σου. Καλημέρα από τον Τάσο, το δικηγόρο της καρδιάς μας. Mm-hmm. Θέλω να στείλω μια καλημέρα και στην Αθήνα, μας ακούνε εκεί και συγκεκριμένα τα σώματα ασφαλείας. Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους αστυνομικούς εκεί της Αθήνας που μας ακούνε. Δεν θα δώσω περισσότερα στίγματα, μην ανησυχείτε, δεν θα σας βρούνε, δεν θα σας κάνουν παρατηρήσεις, ποιοι είστε και για ποιο λόγο. Και η καλημέρα μας θα πρέπει να πάει και μέχρι τη Γερμανία, εκεί που δεν θα πω πώς το λέει ο Αντώνης, κιανόλευκο Μόναχο. Δεν θα πω αν έχει χρώμα κιανόλευκο, Αντώνη, και να με συγχωρείς. Έχω την αίσθηση ότι περισσότερο είναι ασπρόμαυρο το χρώμα της Γερμανίας. Αλλά τέλος πάντων, εκεί που μας ακούνε πολλοί και αγαπημένοι φίλοι. Να είστε όλοι σας καλά. Σιγά μην το άφηνες έτσι εσύ. Τους βάψα φρούμαυρους όλους. Ορίστε, αυτός δεν είναι. Ναι, εντάξει. Αφιερωμένο. Το ανέφερες κατευθείαν. Θέλω να ευχηθείς καλημέρα, να στείλεις και μια τεράστια αγκαλιά και πάρα πολλές ευχές, Άννα μου, για πολύ καλή επιτυχία σε όλα τα σχέδιά του, σε έναν πολύ καλό κύριο, τον οποίο θα το γνωρίσουμε τις επόμενες ημέρες όλοι μας πάρα πολύ καλά, ο οποίος ονομάζεται Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πολλές ευχές, κύριε. Είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος θα κάνει ντεμπούτο όχι με τον Όφη, εκεί πάει με υπηρεσιακό, ο Σουφουπού, αλλά στο παιχνίδι το ευρωπαϊκό που έχει ο Ολυμπιακός την Πέμπτη με τη Φερεσβάρος. Είδες, ο ΠΑΟΚ γλίτωσε με την πρωτιά στον Όμιλο. Αυτά τα δύο παιχνίδια που φαντάζεσαι να τα έχει προγραμματισμένα και αυτά, πόσο πιο ευβαρημένο θα ήταν το πρόγραμμα, Ιάννα. Όλα τα φρόντισε. Όλα. Δηλαδή, εγώ τώρα του είπα πολύ καλή επιτυχία και μπράβο και καλώς ήρθατε και όλα αυτά. Ναι, ναι. Καλύτερα να ακούσω Ζαγοραίο. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Τηλέφωνο θα ανοίξουμε, Άννα, σήμερα. Ξέρω εγώ. Ας το πάμε με μουσικούλα, μωρέ. Ναι, γιατί βλέπω εδώ πέρα υπάρχει έτσι μια ζέση από τον κόσμο. Μπορούμε να ακούσουμε δύο γραμμές που τις έχουμε ήδη και θέλουν να σου μιλήσουν. Και μετά συνεχίζουμε έτσι με μουσική. Μπορεί να θέλουν να ζητήσουν και κάποιο τραγούδι τα παιδιά μας. Θα δούμε. Ας πάμε στον πρώτο κύριο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλώς το αγόρι.
Εγώ να μην ανοίγετε γράμμες, δεν καλύτερα. Πλάκα μου κάνετε, ρε, πήγαινε παραδέρα από το κοιτέ, ακόμα να μιλάτε, να μιλήσουμε με τότε. Έλα, έχει δίκιο, έχει δίκιο Πικαντήλη, πολλά λέμε. Καλημέρα, παιδιά. Για πες τα εσύ. Καλώς την παρέα. Τι κάνετε? Πάρα πολύ καλά είμαστε. Θέλω πρόβλεψη, Παυλάρα, θέλω πρόβλεψη. Πρόβλεψη, πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε για την Κυριακή. Και για την Τετάρτη θα πω εγώ. Χθες συνάντησα ένα φίλο μου στη Λαμπράκη που περπατούσαμε με τη γυναίκα μου. Ναι. Και αυτός ήταν με τη γυναίκα του. Και συζητούσαμε για τις 14 του μηνός, ημέρα των εορτευμένων. Ωραία. Και λέμε πού θα πάμε. Και οι δύο άντρες λέμε εννοείται θα πάμε στην αγάπη μας. Και κοιτάζονταν οι γυναίκες και λένε πού θα πω την Τετάρτη βράδυ. Στον ΠΑΟΚ θα πάμε, στην αγάπη μας. Πού θα πάμε. Γεια σου ρε Παυλάρα. Θα πάμε στην αγάπη μας και οι γυναίκες κοιτιόντουσαν. Σου λέει ποια είναι η αγάπη, τι γίνεται εδώ πέρα? Πω από τα βλέμματα φαντάζομαι. Χριστό. Ορίστε, δεν άκουσα, συγγνώμη. Σου λέει τώρα οι γυναίκες έχουν γκόμενες αυτή. Ναι, ναι, ναι. Τα βλέμματα πρέπει να στράβωσε πολύ. Πάντως θα είναι Πικαντήλη, θα είναι δύσκολο το παιχνίδι την Κυριακή, έτσι. Σοβαρά τώρα. Εννοείται. Χαμηλά η μπάλα, έτσι με χαμηλούς τόνους κερδίζουμε για δουλειά. Και προχωράμε. Και πάμε και στο συμπέντε δηλαδή. Να δούμε, ναι, ο Λουτσός, ας πούμε, στο... Σκεφτεί καλά τι θα βάλει μέσα, τι παίξεις θα βάλει και πώς θα τους βάλει. Τα έχεις σκεφτεί αυτά αυτός. Και η διατησία μακάρι να μην είναι ύποπτη και πονηρή που λένε. Σωστό γι' αυτό. Παίζει και αυτό παίζει. Ναι, πιστεύω ότι είμαστε αισιόδοξοι ότι έχουμε καλή ομάδα. Παίζουμε καλά και θα πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Έστω με μισό μηδέν. Λοιπόν, μαζί σας είμαστε. Τραγουδάκι θέλουμε να ακούσουμε σήμερα. Βεβαίως, γιατί είναι Παρασκευή. Ποιο? Είναι και εντάξει. Όλα καλά. Έγινε. Όποιο θέλετε, παιδιά. Α, οκ, okay, θα διαλέξει ένα τότε, εντάξει. Ναι. Θα διαλέξω ένα και θα σας το αφιερώσω. Φιλιά πολλά σε Πικαντήλη και Παύλο και στην παρέα σε όλοι εκεί. Γεια σας παιδιά. Στον επόμενο κύριο ή κυρία. Καλημέρα. Τώρα, κυρία πάντως δεν είναι. Κυρία σίγουρα δεν είσαι. Μιλά. Κύριος είσαι όμως 100%. Καλημέρα. Ήθελα να πω, μ' ακούσατε? Βεβαίως. Ναι κύριε Γιάννη, καλημέρα. Να είστε, καλημέρα σας. Και εγώ... Έχω κάπου, δεν θυμόμαι, το άκουσα, συγκεκριμένα με πήρε ο γιος από το μαγαζί, γιατί κατεβαίνω και εκεί, ο Κατσουρίς, δεν ξέρω να τα αναφέρατε, γιατί σήμερα... Όχι, δεν το ανέφερα, ναι, έχετε δίκιο, γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Κατσούρης, ναι, έχετε να δίκιο. Ναι. Όχι, δεν είναι θέμα δίκιο, και εγώ δεν θυμόμαι. Εννοώ ότι δεν το αναφέραμε, δεν το αναφέραμε νωρίτερα. Εντάξει, ναι, τώρα είπαμε, αυτά είναι στενά αφορά, φυσικά, έχει πολλά χρόνια, αλλά... 26 επειδή... χρόνια έχει που έφυγε από τη ζωή. Και δεν θα έφευγε βέβαια από τη ζωή ο άνθρωπος, γιατί ήταν νεότατος, αλλά σκοτώθηκε με το αυτοκίνητο. Ναι, ναι, γι' αυτό το λόγο. Και στο Γεφυράκι εγώ πήγαινα, περνούσα, γιατί πήγαινα θέρμη τότε για δουλειές. Τέλος πάντων, να είναι γερή συγγενείς σου, είναι δύσκολο αυτά. Όπως και για τον Ολυμπιακό που χαθήκανε χθες, τότε με εκείνο που έγινε. Αυτά είναι τα στενά φορά και πώς άλλα. Να φύγω από αυτό και να πω και κάτι. Το μοιράζουμε τα προσωπικά μαζί σας. Νομίζω μου επιτρέπετε να τα μοιράζουμε κάποια προσωπικά που μου συμβαίνουν. Για πείτε μας. Ίσως με βοηθάνε. Σήμερα πριν μισή ώρα, επειδή θα φύγω να κατέβω σε λίγο κάτω, τελειώνεται εκεί, με έβαλε να ζυγιστώ ζυγάρια, λέει σαν να πήρες κιλά. Ανέβηκα, εγώ δεν τα ίδια κιλά είμαι. Μου λέει πάρε ένα χαρτζιλίκι, ξανέβα ζυγαριά και με είδε πιο βάρη μετά. Με το χαρτζιλίκι. Μόλις μου δώσε χαρτζιλίκι τα έβαλα στην τσέπη μου. Κατευθείαν. Λέω τότε θα μου δίνεις κάθε μέρα. Όχι, λέει να χάσεις και για την υγεία σου. Λέει δεν σου δίνω τότε. Πάλι με πήγε ανούλα πονηρά. Να μην μου δίνει χαρτζιλίκι, μου βάλει ζυγαριές και εκεί. Πόσο με πειράνε να αρέσει. Άμα μπλέξεις με τις γυναίκες, κύριε Γιάννη, έτσι είναι. Όλα όχι, τα βλέπουμε. Είναι σωτή. Η σωτηρία στη ζωή μου είναι αυτή και τα εγγόνια και τα παιδιά μου. Λοιπόν, παιδιά, ένα Σαββατοκύριακο όμορφο να έχετε. Αν όλα μην το φοβάστε τον ΠΑΟΚ, έχουμε καλύτερους παίκτες, καλύτερη ομάδα, καλύτερο προπονητή για μένα προσωπικά. Εντάξει, κρατάω και μη φοβάστε καθόλου. Νομίζω, ναι, φοβάμαι λίγο, κρατάω χαμηλά την μπάλα.
θα είναι δύσκολο. Χαμηλά όλοι, πάντα. Ποδόσφαιρο, ναι. Μπορεί να χάσει και από μια μικρή ομάδα, όπως έτσι και να χάσουμε. Αλλά καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Γιάννη μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Έστε για τον λαό σου και ξεφτύλισε τον κλέφτη, τον αντίπαλό σου, ΠΑΟΚ μου. Ορίστε. Έκανε και επίμα. Αυτά είναι, είναι, είναι καλλιτέχνη. Και ξεφτύλισε τον κλέφτη, τον αντίπαλό σου. Γεια σου, κύριε Γιάννη. Γεια σου, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό δεν το είχα, δεν το είχα ξανακούσει. Ποιο? Πρέπει τώρα να το έβγαλε. Επιτόπου, ναι, 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 ήταν, είναι, τον είναι τη στιγμή. Τον αντίπαλό σου. Ήταν... Λοιπόν, και επιστημονικά, που λέει ο λόγος, σου αποδεικνύει ο φίλος ο Αντώνης από το Μόναχο, από τη Βαβαρία, ότι είναι και η ανώλευκο Άννα μου, σε πείσμα πολλών από εσάς. Λοιπόν, πες την Άννα ότι η βαβαρική σημαία είναι και η ανώλευκη, όπως και η Μόνικο 1860, η πρώτη ομάδα της πόλης. Έτσι λοιπόν, εμείς οι Ηρακλειδείς τους έχουμε κάνει και ανώλευκους και στο Μόναχο στη Βαβαρία. Τη βρήκε την απάντηση, κατάλαβες, ήταν έτοιμο, σου λέει τώρα, τι μας λέει αυτή ασπρόμαυρη και τα λοιπά. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Να γκρινιάζεις. Πόσες φορές, Άννα μου, σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε πει ότι τα είδαμε όλα ή πέφτουμε από τα σύννεφα κτλ. Τελικά εκεί στη Βουλή, ρε παιδί μου, έχουν βαλθεί να μας τρελάνουν εντελώς. Θα κάνουν τα πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό το επεισόδιο χθες που έγινε εκεί στην διάρκεια των καταθέσεων στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη, δεν έχει προηγούμενο. Τι πράγμα είναι αυτό. Ο πρόεδρος επιτροπής, ο κύριος Μαρκόπουλος από την Νέα Δημοκρατία, είχε έτσι έναν οξύ διάλογο με τον βουλευτή της Νίκης, τον κύριο Βρετό, ο οποίος κλιμακώθηκε όταν σε κάποια φάση σηκώθηκε από την θέση του ο βουλευτής της Νίκης. Ο ίδιος είπε για να κάνει κάποιες ασκήσεις γυμναστικής, επειδή πιάνεται η μέση του και πρέπει να το κάνει. Δηλαδή θα πιανόντουσαν στα χέρια επειδή ήταν να κάνει ασκήσεις γυμναστικές, κατάλαβα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ρε. Διακόπηκε η συνεδρίαση, βγήκαν εκεί στους διαδρόμους αυτά. Τι να, να πω, ρε παιδί, κάτι, με αυτά τα παιδιά. Σου πω κάτι, εμείς τώρα το λέμε και γελάμε. Αλλά έλα λίγο στη θέση των ανθρώπων που έχασαν τα παιδιά. Ναι, ρε, βλέπουν αυτό το τσίρκο. Και βλέπουν αυτό το τσίρκο να μαλώνουν μεταξύ τους, να χασκογελάνε, να πιάνονται στα χέρια, να κοροϊδεύουν. Και πού σε, να λιδωρούν. Για λόγους τώρα. Καλά, δεν τρέπονται. Μωρέ, καμία σχέση. Δεν τρέπονται καθόλου. Μαλώσανε για την ταμπακέρα. Πάει στο διάολο που λέει ο λόγος. Αλλά φυσικά πράγμα, δεν ήταν τα δικά τους τα παιδιά μέσα στο τρένο, γι' αυτό κατάλαβες. Και κάνουν τώρα τους μπρούκλιδες και κάθονται εκεί με τα ωραία τους τα κουστούμια και μαλώνουν και γελάνε. Αυτό όταν βλέπω σε αυτή την εξεταστική, ειδικά ρε εσύ Χριστό, να χασκογελάνε, ναι, μου ναι. Έρχεται, τι να σου πω, να μπω μέσα στο κινητό. Καλά είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Θα σου το πάω λίγο διαφορετικά τώρα. Ναι. Να, είπαμε ότι δεν θα τα μαυρίσω σήμερα. Τα πράγματα με αναγκάζει. Δεν πειράζει, μαζί σου είμαστε. Στην Ιλιάδα. Σε πάω πολλά χρόνια πίσω, χιλιάδες χρόνια πίσω. Υπήρχε μία πολύ συγκεκριμένη λέξη, η εδώς. Εδώς θα πει ντροπή, α, γ, ωμέγα. Και αυτή την έννοια της ντροπής την ένιωθαν οι ήρωες, οι ομηρικοί. Συγκεκριμένα στην Ιλιάδα ο Έκτορας ένιωθε ντροπή αν κλεινόταν μέσα στα τείχη για να σώσει τη ζωή του και να μείνει με τη γυναίκα του την Ανδρομάχη και με το γιο του τον Αστιάνακτα. Και όταν τον παρακαλούσε η Ανδρομάχη, μείνε βρε παιδί μου εδώ ή έλα να κάνεις, τέλος πάντων άσε να πάνε κάποιοι άλλοι στην πρώτη γραμμή, έλεγε φοβούμε το τι θα πει ο λαός και οι συμπολίτες μου. Και το φοβούμε δεν είχε την έννοια του φοβάμαι, είχε την έννοια του ντρέπομαι τι θα πούνε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας και πριν από χιλιάδες χρόνια ο Όμηρος έγραφε την Ιλιάδα και την Οδύσσεια και μιλούσε για την εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί στην εξεταστική για τη δολοφονία στα Τέμπη, για το κρατικό έγκλημα στα Τέμπη, αυτοί οι άνθρωποι που φοράνε τα ωραία τους καλοσιδερωμένα κουστούμια και τις γραβάτες και αρωματισμένοι κάθονται εκεί στα έδρανα και κουνάνε το δάχτυλο. Δεν είχαν διαβάσει ποτέ τους Ιλιάδα, φαντάζομαι, γιατί σίγουρα δεν ξέρουν τι θα πει εδώ. Συνεχίζοντας και μένοντας στο ίδιο μήκος κύματος, αυτή ακριβώς η λέξη
έρχεται στο νου και με την συμπεριφορά μιας δικηγόρου που την είδαμε χθες έτσι στην τηλεόραση να βγαίνει εκεί στον κύριο Βαγγελάτο και να υπερασπίζεται τον YouTuber που πραγματικά βασάνεζε κάποια παιδιά με ειδικές ανάγκες και όχι μόνο και αμφισβήτησε όλα όσα έκανε τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος με έναν τρόπο ιδιαίτερα προκλητικό. Ήρθα στη θέση του Ευαγγελάτου και ευτυχώς δεν είμαι παρουσιαστής ειδήσεων ή τέλος πάντων δημοσιογράφος να χρειάζεται να μιλάω σε τέτοιους ανθρώπους, έτσι ήρωνες, για να πω το λιγότερο, γιατί θα είχα ξεφύγει πραγματικά. Πραγματικά θα είχα ξεφύγει. Είπαμε ότι οι δικηγόροι είστε, θα πάρετε το μέρος του πελάτη σας, αλίμονο, θα τα πείτε τα γεγονότα από τη δική σας πλευρά, θα δώσετε ενδεχομένως και μια άλλη οπτική γωνία. Αλλά τώρα να φέρεστε κατά αυτόν τον τρόπο και να στραγγαλίζετε, όχι απλά διασυρβλώνετε την αλήθεια, εντάξει, αυτό παραπάει. Και το λέω αυτό, Άννα μου, γιατί έχω και άποψη. Σου είχα πει, άμα θυμάσαι, ότι κάποια βιντεάκια, όχι με αμεά, αλλά με κάποιες άλλες κοπέλες που είχε βγάλει αυτός ο τύπος στο διαδίκτυο σε live, τα έτυχε να τα δω λιγάκι και πραγματικά είχα φρίξει και απορούσα. Λέω, είναι δυνατόν τώρα αυτά να γίνονται και να μην είναι μέσα αυτός? Πλάκα κάνουμε. Τέλος πάντων, σχοράταμε και εμένα για το ξέσπασμα. Καλημέρα παιδιά, λέει ο φίλος ο Ανδρέας. Βάλτε να ακούσουμε το τρένο από Μαζονάκι, λέει, αφιερωμένο στην Παοκάρα μας φυσικά, και θα το βάλουμε. Είναι τρένο η Παοκάρα δηλαδή, έτσι, αυτός είναι ο συνειρμός. Σωστά. Σωστά. Καλημέρα Γιώργο, να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε για το μήνυμά σου και για την παρουσία σου εδώ. Καλημέρα στον Νίκο τον Καλαϊτζή, που ήρθε και αυτός. Στο τελευταίο δεκάλεπτο μας πρόλαβες, Νικολάκη. Πάλι καλά που ξύπνησες. Θέλω να στείλω και μια καλημέρα στον Άρη το Γιαννίδη. Όπως είχα υποσχεθεί, επισκέφθηκα το καταστημά του. Okay. Είναι εξαιρετικό. Αν κάποιος πεινάει, αν κάποιος θέλει να φάει γλυκάκι όπως λουκουμάδες, κρέπες με μερέντα ή οτιδήποτε άλλο, να πιει, ξέρω εγώ, τον καφέ του, κάποιο ρόφημα, νομίζω ότι πρέπει να κάνει μια στάση Μακρυγιάννη 33. Μάλιστα. Έκλεισα θέση στη συμφορά μου. Να το και το τρένο από τον Μαζονάκη. Και πάμε ξανά στην... Η Δέσποινα σου στέλνει τα φιλιά της, Χρήστο. Να είναι καλά η Δέσποινα, ανταποδίδω. Με καλημέρα. Στα φιλιά ας βιαστούμε λιγάκι. Όχι, εντάξει, πλάκα κάτω. Εννοείται, φιλικά ήταν. Sorry, η Δέσποινα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε και έναν ακόμα φίλο στο τηλέφωνο. Να ακούσουμε κάποιον, εννοείς? Ναι, ναι, ναι. Ξέφυγα, Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Από κάποιον. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον αγαπημένο μας. Είστε ο αγαπημένος μας κάποιος, να ξέρετε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Αμοιβαία είναι αυτά. Μόνο συντομότατο θα είμαι για ένα προβληματισμό του κυρίου Κιώση. Ναι. Πάντα σας λέω, κοιτάξτε το ανάποδα το θέμα, οποιοδήποτε θέμα, όχι μόνο από την πραγματική οπτική γωνία, στο πούμε έτσι. Επειδή δεν ξέρω, είναι ελεηνά όλα αυτά τα που κυκλοφορούν στο ίντερνετ και λοιπά, τα βιντεάκια και αυτά. Δεν ξέρω, αναρωτηθήκατε ποτέ τι θεαματικότητα είχαν αυτά τα βιντεάκια αυτού του ανθρώπου? Α, μεγάλη θα έγινε σίγουρα. Για να το πληρώνουν κιόλας και να τα βλέπουν, αυτά χιλιάδες θα ήταν. Το λιγότερο. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Κιώση, αντιλαμβάνεστε στο βούρκο που έχει περιπέσει αυτή η κοινωνία. Ναι, αυτό τι έκανε. Πολιτής. Ένας πολιτής είναι. Έτσι ακριβώς. Ένας πολιτής. Οι πελάτες του. Το ίδιο και το ίδιο με αυτόν αυτένε. Είναι αλήθεια αυτό. Ποιος θα τιμωρηθεί πρώτος? Ασφαλώς. Και αυτή τη συνέντευξη αυτής της κυρίας δεν την έχω δει. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Κοιτάξτε, βέβαια έχει ευτελιστεί τις τελευταίες δεκαετίες και το επάγγελμα του δικηγόρου, αλλά πιστέψτε με, ο δικηγόρος έχει οίκοθεν παιδεία. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε ναι, να έχει οίκοθεν παιδεία. Δικηγόρος ήταν ο Ροβεσπιέρος.
Δικηγόρος ήταν ο Μαχάτμα Γκάντι. Δικηγόρος ήταν ο Λένιν. Δικηγόρος ήταν ο Φιντέλ. Δηλαδή, τις αξίες του ανθρωπισμού τις έχουν ιστορικά, και αυτό είναι αναπόδεικτο, είναι αποδεδειγμένο, ναι, ναι, υπερασπιστοί άνθρωποι με οίκοθεν παιδεία. Τώρα το τι βγαίνουν για τις τηλεθεάσεις και λένε, αυτά είναι... Τέλος πάντων, είναι μόδες του καιρού, ας το πούμε. Να σας ρωτήσω κάτι και με αυτό, όχι, παρακαλώ. Να σας ρωτήσω κάτι και με αυτό να σας αποδεσμεύσουμε. Πιστεύετε στην ελληνική δικαιοσύνη? Την έχετε ψηλά στη συνείδησή σας την ελληνική δικαιοσύνη? Θα σας πω κάτι. Θα σας απαντήσω με μια παραβολή. Η ελληνική δικαιοσύνη είναι σαν την οχιά. Ξέρετε γιατί? Γιατί τσιμπάει τους ξυπόλυτους. Μάλιστα, ναι. Μου απαντήσατε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχόμαστε. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα είπε ο φίλος μας. Τι να πω. Εγώ θα πω ότι ήρθε η ώρα, Χρήστο, έτσι λίγο να το αλλάξουμε, σε παρακαλώ, για το τέλος, γιατί δεν μας έχει μείνει και πολύ. Να ξέρεις, ένα πενταλεπτάκι και θα πάρουμε την άγουσα για τα αποδυτήρια. Οπότε ήρθε η ώρα για την καλή της ημέρας. Το περιοδικό σχεδία, περί των ερωτήσεων, το γνωρίζεις, είμαι σίγουρη ότι και το γνωρίζεις και σίγουρα το έχεις αγοράσει κάποια στιγμή, το έχεις διαβάσει, το έχεις τέλος πάντων ξεφυλίσει. Αύριο Σάββατο, αγαπημένοι συμπολίτες μας, θα φορέσουν το κόκκινο γυλαίκο του περιοδικού σχεδία και θα σταθούν με αυτή τους την κίνηση απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες. Είναι η 11η χρονιά, συμπληρώνονται 11 χρόνια αύριο από... που το ελληνικό αυτό περιοδικό Δρόμου, έτσι θα το χαρακτηρίσουμε γιατί έτσι αυτό χαρακτηρίζεται, δίνει την ευκαιρία σε κάποιους από τους ανθρώπους που τέλος πάντων η ζωή τους τα έφερε έτσι, ή η μοίρα ή οι κακές συγκυρίες, να μην μπορούν να έχουν τη δουλειά που είχαν παλιότερα και να εξασφαλίσουν με αξιοπρέπεια ένα μικρό έστω μηνιαίο εισόδημα, να είναι και οι ίδιοι δηλαδή σε θέση, πουλώντας τη σχεδία και κρατώντας ένα μικρό αντίτιμο, να κάνουν μια δουλειά και να πιστέψουν πρώτα απ' όλα στον ίδιο τους τον εαυτό, Χρήστο, να μην θεωρήσουν ότι η ζωή τελείωσε. Αύριο λοιπόν Σάββατο, αν δείτε κάποιον άνθρωπο να φοράει το κόκκινο γυλαικάκι της σχεδίας και να βρίσκεται έτσι σε κάποια γωνιά των κεντρικών δρόμων ή να περιδιαβαίνει, κάντε την κίνηση και δώστε αυτά τα 3 ή 4 ευρώ ή 2, πόσα είναι τέλος πάντων, νομίζω είναι 4 όμως. Τελευταία φορά που πήρα εγώ σχεδία 4 ευρώ έδωσα. Και να ξέρετε ότι έχετε βοηθήσει έναν συνάνθρωπό μας που ήταν οικοκύρης. Δηλαδή δεν ήταν ένας άνθρωπος που έχασε τα χρήματά του, ας πούμε, τι να πω τώρα, από κάποιο πάθος, στα ναρκωτικά ή στον τζόγο. Ήταν ένας άνθρωπος νοικοκύρης και θέλει να ξαναγυρίσει στη ζωή με αξιοπρέπεια. Ας κάνουμε αυτή την κίνηση, ας πιούμε έναν καφέ λιγότερο, βρε αδερφέ. Και γρήγορα πριν πάμε έτσι στην αποφώνηση, να μεταφέρω το μήνυμα του φίλου του Κρίς, ο οποίος ζήτησε ένα τραγούδι από Λάκη Παπά, Έκτορας και Ανδρομάχη, Άννα μου, γιατί μίλησες, λέει, για Τροϊκό πόλεμο και τα λοιπά και τα λοιπά. Εμπνέεις. Για τον Κρίς δηλαδή αυτό. Ναι. Και μαζί, όση ώρα παίζει το τραγουδάκι μας, να αποχαιρετήσουμε εμείς όλους εδώ τους φίλους και σήμερα. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Εύχομαι να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και να αναμπώσουμε και πάλι Δευτέρα πρωί με χαμόγελα και καλή διάθεση. Θα μείνετε στο Λίμπερο, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια για 2 ώρες ο Απόστολος Αβελάς, ενώ η πρωινή ζώνη ολοκληρώνεται με το SDNA σε θέση Λίμπερο 10 με 12. Ακριβώς τη Δευτέρα θα είναι το ραντεβού μας, όπως είπε και ο Χρήστος, εκεί γύρω στις 6 θα σας ξανά καλωσορίσουμε και θα ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της καινούργιας εβδομάδας παρέα στην πρωινή αναφορά. Φιλιά πολλά, αγάπες μου.